Καλή χρονιά σας εύχομαι, χρόνια πολλά. Κάθε καλό για τον καινούργιο χρόνο. Και πρέπει να σας πω, εγώ ξέρετε δεν είμαι τέτοιος τελειώτης. Συμφίζω στη Σάμμο, με Σαμιώνας. Σάμμο είναι τα πολιτικά μου δικαιώματα, αλλά είμαι κάτοικος Περιστερίου, γιατί είναι η γυναίκα μου Περιστεριώτης. Σωγάπης. Άρα δεν έχω κανένα ιδιαίτερο λόγο να είμαι ούτε ευχάριστος, ούτε δυσάρεστος σε κανέναν. Το είπα στην κυρία Τσιώτα, το είπα και στον κύριο Δήμαρχο. Από όλες τις πόλεις του Λεκανοπεδίου που πήγα και δόξα τω Θεώ λόγω των ημερών και λόγω ομιλιών και δηλώσεων πήγα σε πολλές, το Περιστέρι ήταν και το πιο στολισμένο και το πιο καθαρό. Ναι. Και δεν έχω κανένα λόγο να πλαγιάσω κανένα, διότι δεν είμαι δημοτικός δημότης Σαμίων. Εγώ εκείνο που είδα, λέω, εκείνο που είδα ήταν ότι ο Περιστέρι ήταν το πιο στολισμένο και το πιο καθαρό. Όχι μόνο στις γιορτές, το ξέρω. Αλλά τώρα ήταν και το στόλισμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται αυτό ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η πόλη μέσα στις γιορτές. Και που κάθε μέρα δηλαδή είναι, βλέπω ότι υπάρχει μια άνεση σε σχέση με τις... Βέβαια. Το ξέρω γιατί έχω συγκριτικά στοιχεία. Ήμουνα μικρός στο γυμνάσιο και ήρθαμε με τον πατέρα μου και την μάνα μου από την Σάμμο για μερικές μέρες στην Αθήνα και ήρθαμε να δούμε ένα θείο μου, ο οποίος έμεινε στο Περιστέρι. Δεν μπορώ, όχι, είχε φτιάξει μια οικογενειακή μονοκατοικία και ήταν εκείνος πάνω-πάνω και από κάτω στους δύο ρόφους οι δύο του κόρες, παντρεμένες. Δεν μπορώ να προσανατολιστώ πού ήταν. Αλλά θυμάμαι ότι για να φτάσουμε από εκεί, από την Ομόνια, περνούσαμε μέσα από χωράφια, από λάστες, από φράχτες, από ρέματα. Δεν πού πάμε. Το Περιστέρι που ήρθα μετά εγώ, το 2004, για να μείνω, ήταν άλλο πράγμα. Και είναι άλλο πράγμα, βέβαια. Άλλο πράγμα, εντελώς. Μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Εξαιρετική. Λοιπόν, το θέμα μας απόψε είναι η δεύτερη και τελευταία για αυτόν τον κύκλο, έτσι, διάλεξη. Έχει να κάνει με τον καθαγιασμό της φύσης στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Είπα κάθε φορά να παρουσιάζουμε και διαφορετικά θέματα, διαφορετικές ενότητες θεμάτων, ώστε να έχει κάποιο ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν συνέχεια. Τι εννοούμε όταν λέμε καθαγιασμό της φύσης? Εννοούμε όλες αυτές τις τελετουργίες με τις οποίες ο άνθρωπος προσπαθεί να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον. Η προσπάθεια του ανθρώπου να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια, από τους πρώτους αιώνες της οργανωμένης ζωής του. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τον εαυτό του και όταν ο άνθρωπος σταματάει να είναι τροφοσυλλέκτης και γίνεται τροφοπαραγωγός. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος σταματάει να μετακινείται ακολουθώντας τα κοπάδια, ακολουθώντας την καρποφορία και την ανθοφορία σε διαφορετικά μέρη και συνακολούθως μένοντας σε σπηλιές και χωρίς να έχει σπίτι, χωρίς να έχει και εγκαθίσταται πλέον σε έναν τόπο και από τη στιγμή που εγκαθίσταται στον τόπο αυτό φτιάχνει σπίτι, φτιάχνει κοινωνική οργάνωση, φτιάχνει πολιτισμό και βεβαίως καλλιεργεί τα φυτά και τρέφει τα ζώα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που έχει συμβεί στην ανθρώπινη ζωή, η τροφοπαραγωγική επανάσταση, γιατί από αυτήν δημιουργήθηκε ο πολιτισμός. Ό,τι έχουμε σήμερα που λέμε πολιτισμό δημιουργήθηκε αφού ο άνθρωπος αποφάσισε να γίνει τροφοπαραγωγός. Και αυτό δεν έγινε ξαφνικά, ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε αρκετό καιρό. Για τον δικό μας χώρο εδώ, αυτό τοποθετείται στις αρχές της νεολιθικής περίοδου. Πάνω κάτω στο 5.000 χρόνια π.Χ. έχουμε τροφοπαραγωγούς πλέον. Αν δεν κάνω λάθος, οι παλαιότερες τροφοπαραγωγικές κοινότητες έχουν εντοπιστεί στην Μέση Ανατολή και προς το τρίγωνο που σχηματίζει ο Τίγρης και ο Εφράτης, οι δύο ποταμοί. Υπάρχει μάλιστα θεωρία ότι ο παράδεισος, ο τύπος της Ελέμ, ο αρχικός
το αρχικό κατάφυτο μέρος από όπου ξεκίνησε ο άνθρωπος, που ως παράδεισος ή ως κοιτίδα του ανθρώπου υπέρ σε διάφορους μύθους διαφόρων λαών, είναι αυτό, το τρίγωνο, το έφορο της Μεσοποταμίας μεταξύ του Τίγρη και του Εφράτη, όπου πράγματι έχουμε εντοπίσει και τις παλαιότερες τροφοπαραγωγικές κοινότητες. Ο άνθρωπος λοιπόν από τη στιγμή που έγινε τροφοπαραγωγός, εγκαταστάθηκε μόνιμα σε ένα τόπο και εξαρτήθηκε η ζωή του από το πώς θα πήγαινε η καλλιέργεια των φυτών και η τροφή των ζώων, προσπάθησε και προσπαθούσε διαρκώς με διάφορους τρόπους να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον, ώστε η ζωδιά να πάει καλά, τα ζώα να μην ψοφήσουν, να μην πάθουν ασθένειες και ψοφήσουν και να, μέσω αυτών, να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Όσο λιγότερη τεχνογνωσία, τεχνολογία και επιστήμη είχαμε, τόσο περισσότερες ήταν οι πρακτικές αυτές, οι οποίες πρακτικές ήταν πρακτικές θρησκευτικές, εθιμικές, τελετουργικές. Όσο αυξανόταν με την πάροδο των αιώνων και των χιλιετιών η επιστήμη, τόσο οι πρακτικές αυτές μειώνονταν, περιορίζονταν. Και αυτό φυσικά ισχύει και στις μέρες μας. Παραδείγματος χάρη, στον ελληνικό χώρο, η δεκαετία η οποία είναι κρίσιμη πολιτισμικά είναι η δεκαετία 1940-1950, η πολεμική δεκαετία. Για τους άλλους, ο πόλεμος σταματάει το 45. Για μας συνεχίζεται μέχρι το 49 με τον εμφύλιο πόλεμο. Όταν λοιπόν τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος, δηλαδή τελειώνει η δεκαετία αυτή, η Ελλάδα με διάφορους τρόπους πρέπει να ξαναγεννηθεί. Σε πολλά κομμάτια της πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Και αρχίζουν οι διάφορες βοήθειες, κυρίως η αμερικανική βοήθεια, που εκτός όλων των άλλων συνισταμένων που έχει, δηλαδή της πολιτικής, της οικονομικής κλπ, έχει και συνισταμένη πολιτισμική. Έρχονται πλέον μηχανήματα, έρχονται τρακτέρ, σκαπτικά μηχανήματα, αλλάζουν οι τρόποι της καλλιέργειας, αλλάζει και η ουσία της καλλιέργειας, νέοι σπόροι, υβρίδια, φυτοφάρμακα, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πριν κι αν υπήρχαν περιορισμένα, και αλλάζει η σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί πλέον μέσω της τεχνολογίας και της επιστήμης και της μηχανικής να επεμβαίνει στη φύση περισσότερο από ό,τι μπορούσε πριν. Αυτό αλλάζει και τα έθιμά του. Σας έχω πει και στο προηγούμενο μάθημα ότι ο άνθρωπος έχει τα έθιμα όσο τα χρειάζεται. Τα έθιμα είναι χρειαζόμενα στον άνθρωπο. Χρειάζονται. Είναι χρηστικά. Και αν δεν έχουν πραγματική λειτουργικότητα, έχουν ψυχολογική λειτουργικότητα που καλύπτουν κάποιες ψυχικές ανάγκες. Όταν λοιπόν την ανασφάλεια για το πώς θα πάει η ισοδιά έρθει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την καλύψει η εξασφάλιση που δίνουν τα μηχανικά μέσα καλλιέργειας, η πρόγνωση του καιρού, τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά τα πράγματα, οι εξελιγμένοι σπόροι, όλα αυτά τα πράγματα που σε ένα μεγάλο βαθμό εγγυώνται καλή ισοδιά, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να εξαρτάται όλο και λιγότερο από τα έθιμα αυτά τα τελετουργικά, τα οποία τα αφήνει στην άκρη. Τα παραμερίζει. Και ποια είναι η πορεία τους? Είτε εξαφανίζονται, είτε κάποια στιγμή από τη δεκαετία του 70 και μετά, και κυρίως δεκαετία του 80, ανασύρονται από τη λύθη, όχι όμως ως λειτουργικά πλέον φαινόμενα, αλλά ως σύμβολα του παρελθόντος, από τα οποία οι άνθρωποι εξαρτούν ή συναρτούν την πολιτισμική τους ταυτότητα. Και λένε ότι εμείς είμαστε Θρακιώτες, ζούμε στο Περιστέρι, φτιάχνουμε ένα σύλλογο, Σύλλογο Θρακών Περιστερίου, και τι θα κάνουμε για να δηλώσουμε την ταυτότητά μας, ότι ναι, μεν είμαστε Έλληνες, αλλά είμαστε ένα κομμάτι των Ελλήνων που είναι Κρητικοί, οι Μακεδόνες, οι Πυρώνες κλπ. Εμείς είμαστε Θρακιώτες. Πώς θα το δείξουμε αυτό και στους άλλους ότι είμαστε Θρακιώτες? Μέσα από τα έθιμα μας. Άρα θα πρέπει να διαλέξουμε ορισμένα χαρακτηριστικά έθιμα, να φτιάξουμε χορευτικό συγκρότημα, να ντύσουμε τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος με τις στολές της περιοχής. Γιατί πια η φορεσιά έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ως στολή. Κάνω μια παρένθεση. Σκεφτείτε, γιατί λέμε στολές? Στολή φοράει ο αστυνομικός. Στολή φοράει ο στρατιωτικός. Στολή φοράει ο παπάς. Άρα σε στολή είναι. Η φορεσιά, γιατί τη λέμε στολή? Πήραμε στολές με ταξάδο. Πήραμε στολές καραγκούνικες. Πήραμε στολές υπηρώτικες. Δεν είναι στολές. Στολές φοράνε οι αστυνομικοί, όπως σας είπα πριν. Και οι φαντάροι.
Όχι, δεν χρησιμοποιούμε να δημιουργηθούμε την έννοια του στολίσματος. Στο μυαλό των ανθρώπων και πολύ σωστά, όταν η φορεσιά δεν είναι πλέον χρηστική, δεν είναι δηλαδή τα ρούχα που φορούν στην καθημερινή του ζωή, αποκτά τον χαρακτήρα της στολής. Δηλαδή ο αστυνομικός για να επιβληθεί, για να δείξει ότι είναι αστυνομικός, φοράει τη στολή του. Και από τη στιγμή που φοράει τη στολή του, είναι σε υπηρεσία. Και το γεγονός ότι είναι σε υπηρεσία του δίνει ορισμένα δικαιώματα, όπως και ορισμένες υποχρεώσεις, και βεβαίως δίνει και ορισμένες υποχρεώσεις στον πολίτη που είναι απέναντί του. Είναι σε μια διατεταγμένη υπηρεσία εκεί την ώρα. Εφού ήδη λειτουργεί στο μυαλό των ανθρώπων ότι ο άνθρωπος που βγάζει τα ρούχα τα καθημερινά και φοράει την παλιά του φορεσιά, που δεν είναι η καθημερινή του φορεσιά, βρίσκεται πλέον σε μια ειδική αποστολή. Γι' αυτό λέγονται στολές. Όχι, δεν είναι στολές, είναι φορεσιές. Είναι σωστό όμως. Ποιο? Είναι σωστό όμως να το λέμε. Όχι, το σωστό είναι να το λέμε φορεσιά. Αλλά ο όρος στολή που χρησιμοποιείται δείχνει τι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού των ανθρώπων που χρησιμοποιούν. Όχι, ο σωστός όρος είναι φορεσιά. Δεν είναι στολή. Στολή είναι. Ό,τι είπατε είναι στολή. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο έθιμο. Και συνήθως είναι τέτοια έθιμα, τα έθιμα καθαγιασμού της φύσης, γιατί είναι πολύ παραστατικά, και το αναβιώνουμε. Τι θα πει το αναβιώνουμε? Θα πει το παριστάνουμε. Δηλαδή, φωνάζουμε τους ανθρώπους, είτε τους συντοπίτες μας, είτε τους υπολείπους, να έρθουν στο άλσος και έχουμε ένα βράδυ που είναι θρακιώτικο βράδυ και εκεί θα παραστήσουμε στη σκηνή τα έθιμα, το γάμο. Πώς γινότανε, αλλά όταν έρθει η ώρα να μετρέψουν τα παιδιά, δεν το κάνουν έτσι. Έτσι. Τη βάφτιση, πώς γινότανε, αλλά δεν τη βαφτίζουμε έτσι εμείς τα δικά μας τώρα τα παιδιά. Και ανάμεσα σε αυτά και τα έθιμα αυτά, παραδείγματος χάρη τον καλόγερο. Τον περίφημο καλόγερο που γινόταν στην Ανατολική Θράκη την Τυρινή Δευτέρα. Ένα έθιμο καθαγιασμού της φύσης. Βγαίνανε οι άνθρωποι έξω με ζωόμορφες. Μεταμφιές, όταν λέμε ζωόμορφες ή θηριόμορφες μεταμφιές, εννοούμε προβιές. Έτσι. Δηλαδή, οι μεταμφιές είναι δύο ειδών. Είναι οι ζωόμορφες, οι θηριόμορφες, που είναι οι παραδοσιακές, και είναι και οι άλλες μεταμφιές που ξέρετε. Δεν δίνουμε κολομπίνα, πιερότος, ρομπέν κονδασόν, αλλά με προβιές και με κουδούνια. Είναι δύο διαφορετικά. Εάν δείτε τώρα τις μεταμφιές, αν είδατε στην τηλεόραση τώρα τις δωδεκαμερίτικες, ήταν τέτοιες, με προβιές και με κουδούνια. Ενώ στις αποκριάτικες μεταμφιέσεις έχει περισσότερο κυριαρχήσει το ευρωπαϊκό στοιχείο, γι' αυτό έχουμε, ναι, πώς το λέμε, Βασίλισσα του Χιονιού, Ρομπέν των Δασών, Σούπερμαν και τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε την παλιά, την αρχαίγονη, την θηριόμορφη μεταμφίεση, δηλαδή αυτή που είναι με δέρματα, με κουδούνια, με προβιές κλπ. Λοιπόν, δίνονται λοιπόν. Δίνονταν έτσι οι άνθρωποι και παρίσταναν μία συμβολική πράξη οργώματος. Όργωναν, είχαν ένα αλέτρι, τραβούσαν το αλέτρι αυτό νέοι άντρες, όχι ζώα, έκαναν ένα συμβολικό όργωμα, έκαναν μία συμβολική σπορά, υπήρχαν οι αντίστοιχες ευχές. Σε ορισμένες περιοχές υπήρχαν και ευχές οι οποίες ήταν καθαρά γονιμικές. Σε ορισμένες περιοχές παριστάνονταν και μία εικονική συνουσία. Δηλαδή έπαιρνε ο πρόεδρος του χωριού τη γυναίκα του, πέφτανε πάνω στις... με τα ρούχα μου φανταστείτε. Μην με παρεξηγήσετε. Πάνω στις στα οργώματα και δίθενα να παρίστανα ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα θεωρούσαν ότι αυτό δια του οποίου ερχόταν η αναπαραγωγή του γένους των ανθρώπων, εάν τελετουργικά το αναπαρίσταναν, μαγικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σοδειά. Λοιπόν, κάνανε λοιπόν και αυτά τα πράγματα, λέγανε διάφορα τέτοια τραγούδια. Αυτό ήταν χρηστικό έθιμο. Κάνανε αθλήματα, τη διαιτητήδα, πιάνανε τα μισά αγόρια του χωριού από τη μια ένα σκηνή και τα άλλα μισά από την άλλη και τραγούσαν προς τα ποια μεριά θα πάει. Αυτό το διαγωνίζεστε, το να συναγωνιζόμαστε δηλαδή, είναι πολύ παλιό στοιχείο το οποίο σχετίζεται με τη γονιμότητα. Γι' αυτό οι αγώνες στην αρχαιότητα ήταν μέρος της θρησκείας και όχι αθλητικό γεγονός. Η έννοια του αθλητικού, βλέπετε, χρειάζεται να κάνω συνέχεια παρεμβάσεις για να σας λέω και πράγματα που σχετίζονται με αυτά που θέλω να σας πω. Η έννοια του ότι ο αγώνας είναι ένα αθλητικό γεγονός είναι μια έννοια η οποία έχει δημιουργηθεί στα νεότερα χρόνια. 19ο αιώνα και μετά δεν υπήρχε παλαιότερα. Στην αρχαία Ελλάδα
οι αγώνες, και οι Ολυμπιακοί αγώνες και όλοι οι άλλοι μεγάλοι αγώνες, ήταν γεγονότα ιερά, ήταν θρησκευτικά γεγονότα. Διότι υπήρχε πίσω από αυτά η έννοια του ότι η δημόσια τέλεση ενός αγωνίσματος βοηθάει τη γονιμότητα. Γι' αυτό είχαν ενταχθεί στις λατρείες των ανθρώπων. Γι' αυτό δεν υπήρχε αμοιβή. Γι' αυτό η αμοιβή ήταν συμβολική. Λάδι, ένα στεφάνι. Γι' αυτό δεν έχουμε επαγγελματίες αθλητές. Επαγγελματίες αθλητές εμφανίζονται στα ελληνιστικά και στα ρωμαϊκά χρόνια. Προηγουμένως δεν έχουμε επαγγελματίες αθλητές. Δεν ήταν λοιπόν ένα αθλητικό με την έννοια τη σημερινή γεγονός. Ήταν ένα θρησκευτικό γεγονός οι αγώνες στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί υπήρχε αυτή η έννοια του διαγωνίζεστε. Άρα κάνουμε μία σειρά από πράγματα που είναι διαφορετικά από τόπο σε τόπο, προσπαθώντας τι να κάνουμε, να καθαγιάσουμε τη φύση πώς, επηρεάζοντας τις φυσικές διαδικασίες. Πίστευαν δηλαδή οι άνθρωποι ότι συνειρμικά, μαγικά, αναλογικά, κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα, θα μπορέσουν να επηρεάσουν τις φυσικές διαδικασίες, ώστε η σπορά να ενδοκιμήσει, η καρποφορία και η ανθοφορία να πάει καλά, η σοδιά τελικά να είναι αρκετή για να μπορέσουν να ζήσουν, τα ζώα να πάνε καλά κλπ. Και πίστευαν επίσης οι άνθρωποι ότι οτιδήποτε ανομία έκαναν, οτιδήποτε ανομία, γιατί ποια είναι η ανομία. Ανομία είναι αυτό που είναι αντίθετο στον ηθικό νόμο, τον νόμο του Θεού. Οτιδήποτε λοιπόν ανομία γινόταν, επηρέαζε και την καρποφορία και τη σοδιά. Θυμηθείτε τον ηδήποδα τύραννο. Γιατί ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία από την οποία τελικά αποκαλύπτεται το τι έχει συμβεί, δηλαδή ότι ο ηδήποδος έχει σκοτώσει τον πατέρα του και έχει παντρευτεί τη μάνα του και έχει παιδιά με τη μάνα του. Γιατί ξεκινάει όλο αυτό. Διότι έχει πέσει κακό στην Θήβα. Έχουν πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχουν. Το λέει στην αρχή του ηδήποδα τυράννου. Δεν γεννάνε τα ζώα, δεν καρπίζει γη, δεν γεννούν οι γυναίκες. Υπάρχει αφορία, αγωνία. Γιατί έχει υπάρξει μίασμα, το οποίο μίασμα δεν έχει εξηλαιωθεί. Έχει γίνει μία ανομία, έχει παραβιαστεί ο θείος νόμος και δεν έχει τιμωρηθεί, δεν έχουν τιμωρηθεί αυτοί που τον παραβίασαν. Και τι λέει το μαντίο των αδελφών, για να φύγει, έτσι ξεκινάει ο διπουστήρανος, για να φύγει αυτό το μίασμα από πάνω σας και να αρχίσει η φύση πάλι να δουλεύει και τα ζώα να γεννάνε και οι γυναίκες να γεννάνε και οι αγροί να καρπίζουν, θα πρέπει να εντοπίσετε ποιος σκότωσε τον Λάιο και τι έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση για να τιμωρηθεί αυτό. Βλέπετε η αντίληψη ότι οτιδήποτε μεγάλο κακό γινότανε επηρέαζε τη φύση, η οποία φύση έπρεπε μετά να αποκαθαρθεί. Για τον λαϊκό άνθρωπο η φύση πάντα, όλες τις εποχές και σε όλους τους λαούς, είναι ένα μεγάλο ταμείο υγείας. Είναι ένα μεγάλο ταμείο ζωής, θαλερότητας, προς το οποίο, από το οποίο μάλλον μπορούμε τελετουργικά να αντλήσουμε δυνάμεις και προς το οποίο μπορούμε επίσης τελετουργικά να αποθέσουμε τα προβλήματά μας. Δηλαδή, τώρα, σε πολλές περιοχές της Τράκης και της Μακεδονίας, τα παιδάκια που λένε τα κάλαντα κάνουν το λεγόμενο σούρβισμα. Δηλαδή έχουν ένα κλαδάκι χλωρό από σούρβα, συνήθως είναι από λιγαριά, το οποίο όταν λένε τα κάλαντα, τον οικοκύρη και την οικοκυρά του σπιτιού τους αγγίζουν τελετουργικά στην πλάτη ή στο κεφάλι λίγο. Θεωρώντας ότι αυτό το θαλερό κλαδί το μεταφύλλα μεταδίδει τις ιδιότητες που έχει, δηλαδή το γεγονός ότι έχει την ζωτική δύναμη της φύσης, στον άνθρωπο. Και με αυτό το τελετουργικό άγγιγμα μπορεί αυτό το πράγμα να μεταδοθεί στον άνθρωπο. Την άλλη μεριά, υπάρχει αντίληψη ότι εάν μεταθέσουμε την αρρώστια μας στη φύση, η φύση μπορεί να την απορροφήσει. Αυτό είναι μια μαγική πρακτική η οποία υπάρχει παντού και στους αρχαίους, στα ρωμαϊκά χρόνια μαρτυρείται και στα μεσαιωνικά χρόνια μαρτυρείται και λέγεται transplantatio morborum στα λατινικά, δηλαδή μετάδοση της ασθενείας, τελετουργική. Έχετε δει σε πολλά αγιάσματα ή σε πολλά προσκυνήματα που δίπλα έχει δέντρα και θάμνους και έχει δεμένα κουρελάκια πάνω, τα λεγόμενα τζάτζαλα. Έχετε ακούσει να φέρει τζάτζαλα μάτζαλα. Αυτά είναι τα τζάτζαλα. Τζάτζαλα είναι αυτά τα κουρελάκια τα οποία είναι κομμένα από τα ρούχα. Γιατί πιστεύανε ότι εάν από το ρούχο που φοράει ο άρρωστος πάει εκεί, προσκυνήσει, πιει αγίασμα και κατόπιν από ένα ρούχο που φοράει κόψουν ένα μικρό κομματάκι,
και το κομματάκι αυτό το δέσουν πάνω σε ένα θάμνο, από το σώμα περνάει στο ρούχο και από το ρούχο περνάει στο θάμνο και από το θάμνο περνάει στη φύση η αρρώστια. Θα ρουφήξει λοιπόν η γη την αρρώστια και θα θεραπευθεί ο άρρωστος. Γι' αυτό βλέπετε, τους πηγαίνανε, κοιμούντανε στους ναούς, αλλάζανε ρούχα, πετούσαν τα παλιά τα ρούχα, ή τα αφήνανε ή τα δένανε πάνω στο θάμνο κλπ. Και βλέπετε ότι ενώ σήμερα δεν το πιστεύει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα, λογικά, έτσι, όταν κάποιος έχει μια αρρώστια πάει στο γιατρό. Δεν πάει στο αγίασμα της περιοχής του να αφήσει ένα κομματάκι από το στο θάμνο επάνω. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν και το κάνουν. Είναι γεμάτοι. Ο καθηγητής ο Μουτσόπουλος πριν από μερικά χρόνια έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο, τα Τζάτζαλα, που έχει φωτογραφίες της δεκαετίας του 90 και του 2000-2010. Τωρινές αποθέσεις και τωρινά δεσίματα. Και δεν είναι μόνο στους Έλληνες αυτό. Πηγαίνετε στην Κύπρο που είναι θαμμένος ο Μακάριος, στο χρόνι, στη Μονή Κύπου από πάνω, θα δείτε τους θάμνους γύρω-γύρω πόσα τέτοια έχουν. Πηγαίνετε στην Κύπρο να δείτε, πολύ απλά. Και βέβαια σε πολλές άλλες περιοχές. Απ' την άλλη μεριά ο άνθρωπος έχει μία τάση να καθαγιάσει τη φύση με τα δικά του μέσα. Τα μέσα αυτά μπορεί να είναι μαγικά, μπορεί να είναι θρησκευτικά, μπορεί να είναι και μαγικό-θρησκευτικά. Δηλαδή, θρησκευτικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται όμως με μαγικές σκοπιμότητες. Ο αγιασμός των φώτων. Τι είναι ο αγιασμός των φώτων? Ο αγιασμός των φώτων είναι μια τέτοια προσπάθεια θρησκευτική καθαγιασμού της φύσης. Κάνουμε τον αγιασμό και μετά ραντίζουμε. Και με το ράντισμα αυτό είτε πίνουμε εμείς, είτε ραντίζουμε τους ανθρώπους, είτε στα χωριά ραντίζαν τους σταύλους, τα ζώα, το σπίτι, τα γεννήματα, τα κελάρια τους, τα δέντρα τους. Με το ράντισμα αυτό μεταδίδεται η ενέργεια του αγιασμού στη φύση και την αγιάζουμε τη φύση. Και βλέπετε, έχουν δημιουργηθεί και παρεξηγήσεις. Θα έχετε ακούσει όλοι ότι ο αγιασμός της παραμονής είναι μικρός και ο αγιασμός αγίμερα είναι μεγάλος. Δεν είναι λάθος. Είναι ακριβώς ο ίδιος αγιασμός. Ακριβώς ο ίδιος. Είναι ακριβώς ο ίδιος αγιασμός. Δύο αγιασμοί υπάρχουν στην Εκκλησία. Ο μικρός αγιασμός, ο οποίος γίνεται στα αυτοκίνητα, στα μαγαζιά, στα σπίτια κλπ. Κλπ. Την πρώτη του μήνα, στα πανηγύρια κλπ. Και ο μέγας αγιασμός, ο οποίος γίνεται την παραμονή και ανήμερα στα Θεοφάνεια και του οποίου η ευχή διαβάζεται και στη βάφτιση. Στη βάφτιση για να αγιαστεί το νερό της κλιμήθρας. Δεν γίνεται όλη η ακολουθία του αγιασμού, διαβάζεται η ευχή όμως. Η μόνη διαφορά είναι ότι το πρώτο κομμάτι της ευχής, ανήμερα τα φώτα διαβάζεται ολόκληρο, ενώ την παραμονή διαβάζεται μυστικά από τον ιερέα και αρχίζει να διαβάζει επιφώνως ο ιερέας το μέγας εκείνη και θαυμαστά τα έργα σου. Η ευχή διαβάζεται κανονικά, απλώς το πρώτο κομμάτι της δεν διαβάζεται επιφώνως. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Βλέπετε, ο λαός όμως το έχει αλλάξει αυτό το πράγμα και λέει, α, ανήμερα είναι θεία κοινωνία. Ενώ την παραμονή, εντάξει, μπορείς να αγιάσεις, ενώ είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι μια θρησκευτική τελετή καθαγιασμού. Αν πάτε στο Άγιο Όρος, για παράδειγμα, θα δείτε ότι όχι μόνο με τον αγιασμό των Θεοφανίων, αλλά και με τον αγιασμό των Παγγελίων, κυρίως δε με τα Παγγέλια της εβδομάδας της Αναστάσεως, της διακίνησή μου, που κάνουν και τις λιτανίες τους, με τον αγιασμό που κάνουν το πρωί, ραντίζουν όλη την περιοχή του μοναστηρίου γύρω-γύρω, περιμένοντας ότι αυτό βέβαια θα επηρεάσει και τη φύση αναλόγως. Υπάρχουν πρακτικές, οι οποίες είναι πρακτικές μαγικοθρησκευτικές, όπως σας είπα. Παραδείγματος χάρη το ύψωμα των δέντρων, το οποίο συνηθίζεται στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, με πάρα πολλά ψωμένα δέντρα. Τι ήταν το ύψωμα των δέντρων? Όπως ξέρετε, ο παπάς για να λειτουργήσει κάνει από ένα πρόσφορο προσκομιδή στον όρθο. Δηλαδή έχει ένα πρόσφορο από το οποίο βγάζει συγκεκριμένα κομμάτια τα κόβει, τα βάζει στο δισκάριο, τα αυτά αργότερα στη θεία λειτουργία ή μέσω της θείας λειτουργίας θα γίνουν το σώμα Χριστού. Το υπόλοιπο, το προσκομισμένο πρόσφορο, θεωρείται ύψωμο, δηλαδή ειδικής ευλογίας ψωμί. Ύψωμα επίσης είναι και το όλο το αντίδωρο
αμέσως μετά το, την ευχή τα Σάικ των Σών, πάνω στο Άγιο Ποτήριο, στο εξαιρέτως. Επίσης υπάρχει ειδική ακολουθία του υψώματος που γίνεται ορισμένες φορές στα πανηγύρια. Δηλαδή, όταν τελειώσει η λειτουργία και γίνει η περιφορά της εικόνας, στο τέλος της περιφοράς γίνεται το λεγόμενο ύψωμα. Πιθανόν και στα χωριά σας, στόχους καταγωγής σας, να έχετε τέτοια έννοια. Γίνεται το λεγόμενο ύψωμα. Δηλαδή, σταματάει η εικόνα, ο παπάς, η επίτροπη, υψώνει ένα άρτο ο παπάς, λέγοντας μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδας, και περνάει ο κόσμος, προσκυνάει την εικόνα, φυλάει το χέρι του παπά, παίρνει αγιασμό, κόβει ένα κομματάκι από αυτό το ύψωμα, το βουτάει μέσα σε ένα κρασί που κρατάει ο επίτροπος, το τρώει και μετά ρίχνει και στην ντροπή για την εκκλησία στον δίσκο. Αυτό λοιπόν το ψωμί, το οποίο προέρχεται από το πρόσφυγμα και το οποίο έχει με κάποιες τελετουργίες καθαγιαστεί, που λέγεται ύψωμα, θυμηθείτε στα μνημόσυνα. Στα μνημόσυνα, όταν τελειώσει το τεσσάγιο του μνημοσύνου, πάει ο παπάς και δίνει στους συγγενείς το λεγόμενο ύψωμα. Τι είναι αυτό? Για να κάνεις μνημόσυνο, ουσιαστικά το μνημόσυνο είναι η λειτουργία. Δεν είναι το τεσσάγιο που διαβάζεις στο κόλυβο. Το μνημόσυνο είναι η λειτουργία που προηγείται. Για να κάνεις λοιπόν μνημόσυνο, πρέπει να πας πέρα από το κόλυβο, πρέπει να πας ένα πρόσφορο, ένα μπουκάλι νάμα, λάδι, τρία κεριά κλπ. Υποτίθεται ότι αυτά είναι οι κεντρικές σφραγίδες από τα πρόσφορα που πήγες, διότι ένα πρόσφορο χρησιμοποιεί ο παπάς για να κάνει προσκομιδή. Όλα τα άλλα κόβονται για να γίνουν αντίδωρο. Βγάζουν όμως τις κεντρικές σφραγίδες, ώστε αυτοί που πήγαν πρόσφορο να πάρουν αντίστοιχα τη σφραγίδα το λεγόμενο ύψωμα. Τέτοια λοιπόν υψωμένα κομμάτια σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, στις λειτουργίες που γινόταν τη διακαινήσιμη εβδομάδα, δηλαδή την εβδομάδα μετά το Πάσχα και μέχρι του Θωμά, συνήθως την Δευτέρα ή την Τρίτη ή την Τετάρτη της διακαινήσιμου, αφού τελείωναν την πανηγυρική, την αναστάσιμη λειτουργία, μετά ξεκινούσαν μια μεγάλη περιφορά γύρω-γύρω από το χωριό, με τα εικονίσματα, με τα σήματα μπροστά και όλος ο κόσμος από πίσω. Περιφορά η οποία κάλυπτε όχι τον δομημένο χώρο, το χωριό δηλαδή, αλλά κάλυπτε την περιοχή η οποία ήταν η περιοχή της εκμετάλλευσης, της αγροτικής του χωριού αυτού, τα κτήματα δηλαδή. Στη διάρκεια λοιπόν αυτή είχαν διαλέξει τέσσερα μεγάλα δέντρα, τα οποία ήταν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντας συνήθως, και όταν έφταναν εκεί έκανε δέηση ο παπάς, έσκαβε με τη λόγχη το δέντρο, ή το είχαν ήδη σκάψει και είχαν βάλει απλώς μια φλίδα μπροστά, το έβγαζε, τοποθετούσε μέσα το ύψωμα, έβαζε τη φλίδα μετά πέσω και το σφράγιζε με χέρι. Το δέντρο αυτό θεωρούνταν υψωμένο δέντρο. Δεν επιτρεπόταν κανείς ούτε να το κόψει ούτε να το κεράξει. Αν ξεραίνονταν από μόνο του ή αν έπεφτε από καμιά καταιγίδα, θεωρούνταν πολύ κακό για το χωριό. Θεωρούσαν επίσης ότι τα δέντρα αυτά στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα προστατεύουν το χωριό και τους ανθρώπους του βέβαια. Ακριβώς γιατί είναι υψωμένα δέντρα. Και αν κανείς πήγαινε να τα κόψει, θεωρούσαν ότι θα τιμωρηθεί για αυτή την ασέβεια. Το ίδιο τηρουμένων των αναλογιών έχουμε και στην προσπάθεια θρησκευτικής κατοχύρωσης της φύσης. Δηλαδή θα δείτε, παραδείγματος χάρη, ότι σε πολλές περιοχές, εκεί που υπάρχει ένας οικισμός πάνω σε βουνό και γύρω-γύρω ή πάνω από τον οικισμό αυτόν υπάρχει δάσος, το δάσος αυτό δεν είναι δάσος προς εκμετάλλευση. Για να κάνουν τους ανθρώπους να μην το εκμεταλλεύονται, το κάνουν βακούφι. Δηλαδή το αφιερώνουν σε μοναστήρι ή το αφιερώνουν στο ναό. Άρα γίνεται ένα ιερό δάσος που δεν επιτρέπεται κανείς να το καταστρέψει. Και φυσικά αυτό έχει την πρακτική σκοπιμότητα, το γλιτώνει το χωριό σε περίπτωση βροχών από την πλημμύρα. Ενώ αντιθέτως εμείς, οι νεότεροι που είμαστε πολύ έξυπνοι, και με το δάσο, για να πάμε να χτίσουμε μέσα τα σπίτια μας, γιατί είναι πολύ ηλιακό να ξυπνάς το πρωί και να παίρνει το κλαδί που πέφτει μέσα στο δωμάτιό σου. Παίρνουμε από καταπατητές, από εμπριστές, χτίζουμε τα σπίτια μας μέσα στα ρέματα και κατόπιν έρχεται το ρέμα και παίρνει το σπίτι μαζί και βγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε και λέμε τι έγινε, που είναι το κράτος, που είναι ο Δήμος. Ποιο κράτος, ποιο Δήμος? Το νεράκι περνούσε από εκεί εκατομμύρια χρόνια ή τέλος πάντων χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστείς εσύ.
Ήρθε εσύ και χτίσε ένα σπίτι στο μέσο. Τι περιμένει το νερό, να πει α, να μην περάσω από εκεί. Υπάρχουν τα λεγόμενα. Υπάρχουν τα λεγόμενα σημάδια του τόπου, τα οποία οι άνθρωποι τα σέβονταν, τα ξέρανε, τα διαβάζανε, τα καταλαβαίνανε. Εμείς, στο πλαίσιο της αστικής ζωής, και επειδή έχουμε στα χέρια μας μπετονιέρες, τσιμέντο και σίδερα, νομίζουμε ότι με αυτά μπορούμε να αλλάξουμε το σύμπαν, να τα κάνουμε όλα όπως θέλουμε εμείς. Και προσπαθούμε να φέρουμε τη φύση στα δικά μας μέτρα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Και ακριβώς επειδή προσπαθούμε, πώς αντιδρά. Και πώς αντιδρά. Με όλη αυτή την κλιματική αλλαγή την οποία βλέπετε. Φέτος τα Χριστούγεννα γυρίζει στο αμάν της Ιορδανίας. Κάτι δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάτι θέλει να πει αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό το θέμα της φυσικής προστασίας, το οποίο το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, δεν νομίζω ότι το βλέπουμε σωστά. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε, όχι εμείς, έτσι, η παγκόσμια κοινότητα, προσπαθεί να δει τις επιπτώσεις από την υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος και από την αλλίωση του περιβάλλοντος και να τις αντιμετωπίσει αν μπορεί μέσω της επιστήμης ή μέσω της τεχνικής. Ενώ ακριβώς αντίθετα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Έπρεπε να συμφωνούμε προς τη φύση και όχι να τη βιάζουμε. Κοιτάξτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο τι λέει. Έχει ορίσει την 1η Σεπτεμβρίου ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον. Και λέει ότι ο λόγος ο ουσιαστικός που πρέπει να σεβόμαστε τη φύση δεν είναι ο φόβος μήπως η φύση μας εκδικηθεί, αλλά είναι το γεγονός ότι η φύση είναι δημιούργημα του Θεού Δημιουργού. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να σεβόμαστε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκτιμούμε. Για να μπορούμε να ζούμε αρμονικά με αυτό. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούμε να ζούμε αρμονικά. Οι άνθρωποι του λαού, είτε διότι στις παλιότερες εποχές, είτε διότι δεν είχαν τα μέσα, είτε διότι είχαν άλλη νοοτροπία, βλέπετε ότι το φυσικό περιβάλλον δεν το οθούσε στα άκρα. Ζούσαν αρμονικά μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Και όλες αυτές οι τελετουργίες του καθαγιασμού της φύσης είχαν την έννοια ότι η φύση είναι ένα ζωντανό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και με το οποίο πρέπει να εναρμονιστούμε. Αν δείτε τις παραδόσεις του ελληνικού λαού, θα δείτε ότι υπάρχουν μια σειρά από παραδόσεις και παραμύθια που αφορούν φυσικά στοιχεία, που αφορούν δέντρα, δέντρα ζωντανά, που αν καθίσεις στον ίσιο και κοιμηθείς, μπορεί τα πνεύματα που κατοικούν μέσα να σε βλάψουν, που αν τα κόψεις θα βγει το πνεύμα του δέντρου και θα σε σκοτώσει. Αφορούν βράχους, οι οποίοι βράχοι είναι ζωντανοί. Είναι βράχοι που πάτησε εδώ ο Χριστός, εκεί βράχος που πάτησε ο Άγιος Πέτρος, εκεί βράχος που είναι αποτύπωμα του ποδιού του Αγίου Δημητρίου ή του ποδιού του αλόγου του Αγίου Δημητρίου. Άρα πρέπει να τους σεβαστούμε. Ποτάμια, πηγές που έχουν πνεύματα μέσα τους. Και πρέπει να τα σεβαστούμε επίσης. Όλες αυτές οι με τα δικά μας κριτήρια αφελείς παραδόσεις, δυσιδαίμονες παραδόσεις, έκαναν τους ανθρώπους ωστόσο να σέβονται το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν και να ζουν αυτό αρμονικά. Όταν το νερό έβγαινε από τη βρύση του χωριού και πηγαίναν όλοι στη βρύση και πέρανε, η νύφη την δεύτερη μέρα μετά το γάμο πήγαινε να προσκυνήσει τη βρύση του χωριού. Έπαιρνε μαζί της λίγο γλυκό ή βούτυρο ή μέλι, το άφηνε στη βρύση δίπλα, έριχνε μερικά νομίσματα μέσα στο νερό, στη γούρνα, έπινε, νιβότανε, έφευγε να πάει στο σπίτι. Συμφιλιωνόταν με το πνεύμα του νερού. Τις μεγάλες, τις επίσημες μέρες
όπως για παράδειγμα την πρωτοχρονιά ή του Αηγενιού που κλείδωνε στις 23-24 Ιουνίου, οι άνθρωποι πηγαίνουν, οι κοπέλες πηγαίνουν και παίρνουν το αμύλιτο νερό. Παίρνουν το νερό από τη βρύση του χωριού και δεν μιλούσαν σε όλο τον δρόμο, ακόμη και όταν και αν προσπαθούσαν να τις κάνουν να μιλήσουν, έπρεπε αυτές να κρατηθούν. Γιατί, διότι η τελετουργική σιωπή, η σιωπή δηλαδή η οποία δεν έχει άλλο λόγο, αλλά είναι τελετουργική, υπάρχει ακριβώς για να μην διώξει τα πνεύματα του νερού, τα οποία έχουν μπει μέσα στο νερό από τη βρύση τη ζωντανή, πνεύματα και μόνο το τρεχάμενο νερό, έτσι. Αυτό το καθαρό νερό τη πηγή, του ποταμού, όχι το λιμνιασμένο νερό. Λοιπόν, ήταν τα πνεύματα αυτά μέσα, τα οποία είχαν καλή ενέργεια, καλή δύναμη και έπρεπε να μεταφέρει αυτά στο σπίτι για να ωφεληθούν από αυτά όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού. Το νερό ήταν ιερό. Το νερό ήταν ιερό. Το δηλώνω αυτό και οι παροιμίες. Θυμάστε, πιθανόν να σας το λέγανε αν είστε από νησιά, μην κατουράσει τη θάλασσα γιατί θα το βρεις στο αλάτι. Όποιος κατουράει τη θάλασσα, λέει η παροιμία, το βρίσκει στο αλάτι. Θα φάει ο ίδιος. Σκεφτείτε πόσο σοφή είναι αυτή η παροιμία. Δηλώνει ότι ό,τι κάνεις στη φύση. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι πηγαίνανε και μπαίνανε μέσα στη θάλασσα στα πλαίσια τηλεκτρουγιών. Ξεκινούσαν τα μπάνια τους στις αναλήψεως. Δεν κάνανε μπάνια τις πρώτες μέρες του Αυγούστου επειδή ήταν δρύμες. Είχαν μια ιερή σχέση με το φυσικό περιβάλλον, η οποία η ιερή σχέση τους οδηγούσε και στο σεβασμό. Κοιτάξτε, πηγαίνετε σήμερα σε μια παραλία. Στην επιφάνεια του νερού, αφήστε τα σκουπίδια που πετάμε μέσα. Ακριβώς, τα αντιλιακά και τα λάδια είναι δύο δάχτυλα έτσι πάνω, επιπλέον. Διότι δεν σεβόμαστε τη φύση. Δεν έχουμε την συνέστηση της ιερότητας της φύσης αυτής. Η οποία συνέστηση αυτή, βλέπετε, είναι ο άνθρωπος, τέρας, το οποίο θέλει να κυριαρχήσει στα πάντα. Δείτε τα μικρά παιδάκια. Κατά κύριο λόγο τα μικρά παιδάκια που δεν ξέρουν τίποτα, που δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα. Εάν δουν μυρμήγκι, εάν δουν μπαμπουρίτσα, πάνε να την πατήσουν, να την λιώσουν. Πώς να υπάρχει λόγος. Πώς να υπάρχει λόγος, πώς να το απειλεί το ένδοχο. Προσέξτε το εκεί, γιατί είναι το αίσθημα του ανθρώπου που θέλει να κυριαρχήσει στα πάντα. Σκεφτείτε τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, ο οποίος είχε βάλει κουδούνια στα πόδια του για να ακούν τα μυρμήγκια να φεύγουν, να μην τα πατάει, αφελά του. Τι θέλω να σας πω με όλα αυτά τα οποία σας λέω, τα διάφορα παραδείγματα. Ότι στον παραδοσιακό πολιτισμό η σχέση του ανθρώπου με τη φύση ήταν εντελώς διαφορετική από την σχέση την οποία έχουμε εμείς σήμερα με τη φύση. Και αυτό δεν ήταν απλώς μία οικολογική συγκίνηση. Γιατί ο Μάργαρης ο συγχωρεμένος ο καθηγητής, το ξέρετε, ο Μάργαρης, έτσι, τον άφηνε ζωγραφικό, είχε κάνει ένα βιβλίο «Λαογραφική οικολογία». Δεν ήταν μόνο οικολογία. Αυτό επεκτηνόταν σε πολλές παραμέτρους της καθημερινής ζωής. Πάρετε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τους εφήβους, και πηγαίνετε τους στο χωριό. Και βάλετε τους να φάνε κατσίκι. Το κατσίκι τους μυρίζει κατσικίλα. Το τυρί τους μυρίζει τυρίλα. Το αυγό τους μυρίζει αυγούλιλα. Η κότα μυρίζει κοντήλα. Φυσικό δεν είναι. Η κότα θα μυρίζει κοντήλα. Γιατί έχουμε συνηθίσει στο αστικό περιβάλλον μέσα, σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον που δεν είναι σύμφωνο με τη φύση, που όλα έχουν light γεύσεις. Τα παιδιά έχουν στο μυαλό τους τη γεύση που έχει το κοτόπουλο στο fast food. Το κοτόπουλο στο fast food δεν μυρίζει κοντήλα, διότι είναι μεγαλωμένο με αντιβιωτικά, με φάρμακα, σε εκτροφία μέσα που γεννιούνται κοτόπουλα με 3 και 4 κεφάλια λόγω των φαρμάκων, τα οποία βέβαια φάρμακα όπως λέει η παροιμία τα βρίσκουμε εμείς μετά. Άρα είναι κάτι ουδέτερο. Το τυρί δεν μυρίζει τυρίλα, είναι κάτι ουδέτερο. Έχει φύγει η γεύση. Το κατσίκι δεν μυρίζει κατσικίλα και ούτω καθεξής. Και με νησόμαστε σε τι, στο φυσιολογικό. Τι είναι το φυσιολογικό, το κάθε πράγμα να έχει τη γεύση του και την οσμή του, όπως το έκανε η φύση. Και ποιο είναι το τίμημα όλων αυτών των πραγμάτων. Πρώτον,
ψυχολογικό τίμημα, ότι έχουμε να γίνουμε παρήσακτοι μέσα στο ίδιο του περιβάλλον στο οποίο ανήκουμε. Δεύτερον, τίμημα υγείας, πέρα από το καρκίνο. Οι αλλεργίες. Πάνε τα παιδάκια λίγο στην εξοχή και φουντώνουν από τις αλλεργίες και τα τρέχουν στα νοσοκομεία. Το φυσιολογικότερο όλων. Το φυσιολογικότερο όλων. Να ζει ο άνθρωπος στο φυσικό του περιβάλλον. Γιατί ζουν σε αποστηρωμένα περιβάλλοντα μέσα στις πόλεις και σε αποστηρωμένες αντίστοιχες νοοτροπίες. Η σχέση λοιπόν του, του λαϊκού ανθρώπου με τη φύση ήταν σχέση ιερή. Και η σχέση αυτή προσδιορίζονταν και από τον τρόπο που όριζε το φυσικό περιβάλλον. Ξέρετε, λέμε είναι φυσικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει φυσικό περιβάλλον. Όλο το περιβάλλον είναι ανθρωπογενές. Όλο. Ξέρετε ποιο είναι φυσικό περιβάλλον. Φυσικό περιβάλλον είναι το περιβάλλον που έχουν για παράδειγμα οι ακατοίκοι της Βραχονησίδας του Αιγαίου. Φυσικό περιβάλλον είναι το περιβάλλον που έχουν τα απάτητα σημεία της ζούγκλας του Αμαζονίου. Τα χωράφια έξω τα καλλιεργημένα δεν είναι φυσικό, είναι ανθρωπογενές περιβάλλον. Διότι δεν φτιάχτηκαν έτσι. Ο άνθρωπος με την μακροχρόνια καλλιέργεια τα όρισε, έβαλε τα σημάδια τους, έβαλε τους φράχτες, έφτιαξε τους τοίχους, έφτιαξε τα αποκλειστικά αυλάκια και ούτω καθεξής. Αυτά τα έχει στη λαογραφία εντοπίσει πολύ ωραία η Άλκη Κυριακή του Νέστορος. Η Άλκη Κυριακή του Νέστορος, για την οποία πιθανόν θα έχετε ακούσει το όνομά της, μια πολύ σπουδαία λαογράφος, η οποία πέθανε πολύ νέα και δεν πρόλαβε να εφαρμόσει τις θεωρίες που είχε πει ήδη από τη δεκαετία του 70. Ότι για να μελετήσουμε τον λαϊκό πολιτισμό πρέπει να τον εγγράψουμε στον χρόνο, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τα λαογραφικά φαινόμενα ως ιστορικά φαινόμενα και στον χώρο και στον τόπο. Πρέπει ο λαϊκός πολιτισμός κρατάται από τον τόπο τον οποίο αναπτύσσεται. Δεν είναι κοινός και ουδέτερος παντού, σε όλες τις περιοχές. Έχει σχέση άμεση με τον τόπο, με το περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται. Και μπορούμε να αναγνώσουμε το περιβάλλον αυτό. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Οι τείχοι εκεί που βρίσκονται δεν είναι τυχαίοι, είναι τα όρια. Τα δέντρα εκεί που είναι φυτεμένα δεν είναι τυχαία. Όχι τα δέντρα, και τα δέντρα τα καρποφόρα, τα οπωροφόρα ή τα δέντρα της καλλιέργειας των διαφόρων δεντροκαλλιεργειών, αλλά και τα άλλα δέντρα. Τα δέντρα τα οποία τα βάζουν ανάμεσα στα χωράφια για φράχτη του ανέμου, για παράδειγμα. Τα κυπαρίσια, για παράδειγμα. Κοιτάξτε τα κυπαρίσια. Κάντε, προσπαθήστε να διαβάσετε το τοπίο όταν κάνετε μια εκδρομή με το αυτοκίνητο και είστε στην εξοχή. Ή περπατάτε. Να διαβάσετε το τοπίο, να δείτε ότι το τοπίο διαβάζετε. Τα κυπαρίσια δεν είναι τυχαία τοποθετημένα εκεί που είναι. Κάτι δηλώνουν. Είτε δηλώνουν νεκροταφείο, είτε είναι προστασία από τον αέρα, είτε ακόμη σε πάρα πολλές περιοχές, όταν, ιδίως η νησιά, όταν ένας πατέρας έκανε ένα κορίτσι, μόλις γεννιόταν το μωρό, φύτευε ένα κυπαρίσι. Στο κορίτσι. Γιατί μέχρι να έρθει η ώρα να παντρευτεί, είχε μεγαλώσει το κυπαρίσι, το κόβανε, το πουλούσαν για κατάρτι και βγάζανε κομμάτι της πρίκας της. Και λένε αυτό είναι η πρίκα του κοριτσιού. Θα το πουλήσω για να φυγήσει με ξυλία. Και θα δείτε σειρές ολόκληρες στην Παρισιό. Η πανηγυρότοπη, δείτε τα τσουκλίσια. Τα τσουκλίσια δεν μπαίνουν τυχαία στον χώρο. Εμείς τα κάνουμε τώρα τυχαία. Εμείς τα καταστρέψαμε όλα. Και όχι μόνο τυχαία, αλλά και πονηρά. Δεν δικαιούμαι να χτίσω στο χωράφι μου στην Πάρο. Χτίζω λοιπόν πρώτα μια κυζούλα. Δήθεν πάω στην Αοδομία στην Μητρόπολη και δήθεν χτίζω τα κελιά της κυζούλας αυτής. Το οποίο κατά τύχη είναι πολυτελή και έχουν και πισίνα. Οι παλιοί άνθρωποι δεν χτίζανε εξοπλίσια όπου βρίσκανε, όπως τώρα. Ούτε προσκυνητάρια όπου βρίσκανε. Βλέπετε τώρα πας σε μια μάντρα, παίρνεις έτοιμο προσκυνητάρι και το βάζεις στην αυλή του σπιτιού σου. Δεν κάνει ένα νόημα το προσκυνητάρι στην αυλή του σπιτιού σου. Το σπίτι σου δεν χρειάζεται προσκυνητάρι απ' έξω. Το σπίτι σου χρειάζεται καντήλι μέσα, στα εικονίσματα. Τα προσκυνητάρια, τα παλιά προσκυνητάρια, μπαίνανε σε συγκεκριμένα σημεία. Μπαίνανε για να δηλώσουν το δρόμο που πάει προς μοναστήρι. Για να δηλώσουν το δρόμο που πάει προς εκκλησία. Στη μνήμη κάποιου ανθρώπου, εάν τύχαινε εκεί να έχει σκοτωθεί.
στην αρχή από διάφορα ατυχήματα, κατόπιν ήρθαν και τα αυτοκινητιστικά και γεμίσαν δρόμου στην Ιταλία. Εδώ σκοτώθηκε ο ένας, στην άλλη στροφή σκοτώθηκε ο άλλος κλπ. Σήμερα βλέπετε, έχει επικρατήσει πέρα από σκηνικά και τα βάζουν για διακοσμητικά μέσα στις αυλές τους ή στα μπαλκόνια τους. Άλλοι χρήσουν το σκηνικά, δεν είναι πια σημάδι του τόπου. Τα ξοπλίσια δεν χρειαζόταν οπουδήποτε. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία για τα λεγόμενα σταυρωμένα χωριά. Δηλαδή έχει αποδείξει κυρίως ένας συνάδελφος του Πολυτεχνείου, ο Αλέξανδρος Λαγόπουλος, έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον βιβλίο, ο Ουρανός πάνω στη γη, λέει, από τις εκδόσεις του Οδυσσέα. Και ασχολείται με αυτό το θέμα των σταυρωμένων χωριών. Τα περισσότερα χωριά της υπηρωτικής Ελλάδας, πριν χτιστούν, σταυρωθήκαν. Δηλαδή γινόταν τελετουργία καθαγιασμού του χώρου, όπου αργότερα θα χτιζόταν το χωριό. Πώς ήταν αυτή η τελετουργία? Είτε κάνανε περιάρρωση, δηλαδή παίρνανε ένα μοσχαράκι, το οποίο δεν είχε ακόμη μπει στο ζευγάρι. Ήτανε αμεταχείριστο, δεν το είχαν ξαναχρησιμοποιήσει. Το ζεύανε σε ένα ζυγό και ξεκινούσαν να οργώνουν πηγαίνοντας προς τα δεξιά με αριστερό στροφή φορά. Δηλαδή ξεκινούσαν από τα δεξιά αλλά πηγαίνανε προς τα αριστερά, έτσι για να κλείσουν κύκλο. Και στο σημείο αυτό κάνανε τον κύκλο του χωριού, τον κύκλο που θα χτίζανε. Και στο σημείο που φτάνανε πάλι το βράδυ στο χώρο εκεί που έκλεινε ο κύκλος, σφάζαν το μοσχαράκι, ανοίγανε ένα λάκκο και θάβανε και το μοσχάρι και το αλέτρι μαζί, κάτω. Και αυτό έκλεινε ο κύκλος, ο μαγικός, ήταν πια το χωριό προστατευμένο. Ή το κάνανε στα τέσσερα και ορίζανε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, αλλά και στο κέντρο του σταυρού, είτε μικρά ξοκλήσια, είτε προσκυνητάρια, είτε σταυρωμένα δέντρα. Από αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και στο κέντρο του σταυρού γινόταν ένα οριακός ναός. Και αφού ορίζανε και υπολογίζαν αυτά, μετά ξεκινούσε να χτιστεί το χωριό κατά γειτονιές. Αυτό φαίνεται αν προσπαθήσετε να δείτε τη λογική με την οποία είναι χτισμένα τα χωριά, τα παλιά χωριά. Και ξεχωρίστε τους παλιούς ναούς από τους καινούργιους ναούς και προσπαθήστε να τα βάλετε στο μυαλό σας να δείτε τη διάταξη. Θα δείτε ότι σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό τα χωριά αυτά είναι σταυρωμένα χωριά. Δηλαδή έχει προηγηθεί μια τέτοια τελετουργία καθαγιασμού του χώρου. Γιατί ο καθαγιασμένος χώρος είναι χώρος μέσα στον οποίο τα κακά πνεύματα δεν μπορούν να μπουν. Και ο χώρος ο οποίος τελετουργικά έχει περιχρηστεί με κύκλο, ο κύκλος είναι τέλειο σχήμα, γι' αυτό οι περιφορές κάνουν κύκλο, οι λιτανίες κάνουν κύκλο. Η τελετουργία αυτή που σας είπα πριν κάνει κύκλο. Όταν κάνω τον κύκλο και τον κλείσω τελετουργικά, εκεί που θα τον κλείσω τελετουργικά, δεν μπορεί πια να μπει μέσα από ποιο πνεύμα. Εκεί μέσα είμαι προστατευμένος, κατά τη λαϊκή αντίληψη, έτσι. Γι' αυτό και οι μάγοι, εάν δείτε τη μαύρη μαγεία, αν δείτε σολομονικές, το πρώτο πράγμα που κάνει ο μάγος για να αρχίσει τη μαγική πράξη είναι ο μαγικός κύκλος, τον οποίο τον περιχαρακώνει, μπαίνει μέσα για να μην μπορούν να τον βλάψουν οι δαίμονες τους οποίους θα επικαλεστεί και από εκεί αρχίζει και επικαλείται τους δαίμονες να τους κατεβάσει, να τους χρησιμοποιήσει για να τους απολύσει μετά. Προστατευμένος όμως ο ίδιος μέσα στο μαγικό κύκλο που έχει φτιάξει. Το κύκλος είναι μαγικό. Εντάξει, τώρα μια απλή συνέχεια. Λιτανίες. Λιτανίες στο χωριό, λιτανίες στην πόλη. Η λιτανία του χωριού είχε άμεση σχέση, είτε ήταν η λιτανία του επιταφείου, είτε ήταν η λιτανία της εικόνας του Αγίου που πανηγύριζε, είτε αν ήταν η λιτανία, είτε αν ήταν η λιτανία της Ορθοδοξίας, της Κυριακής, είτε αν ήταν η λιτανία Αναστάσιμη, στην εβδομάδα της Διακινησίας, είτε η Ανομβρία. Είχε συγκεκριμένη διάταξη. Ξεκινούσε, είχε συγκεκριμένα σημεία στα οποία σταματούσε, στα τρίστρατα. Προσέξτε αν πάτε σε χωριό τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν γίνεται η λιτανία του επιταφείου, πού σταματάει ο επιτάφιος. Ο επιτάφιος σταματάει στα τρίστρατα, είτε μπροστά στα ξοπλίσια. Πουθενά άλλο, στα σταυροδρόμια. Ναι. Γιατί έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Δεν έχετε αναρωτηθεί. Κανείς δεν έχει αναρωτηθεί. Όλοι ακολουθούν με το κερί από πίσω και λέμε αν δεν τελειώνει, πάρουμε και να ουζούμε. Έχει ιερή σημασία αυτό.
και οι αρχαίοι το κάνουν αυτό, ήταν οι τριοδίτες σε κάτι. Τα σταυροδρόμια και τα τρίστρατα από την αρχαιότητα κιόλας θεωρούνταν από τους ανθρώπους χώρες τους οποίους εμφόλευαν δαίμονες. Άρα έπρεπε να εξαγιαστούν. Και γι' αυτό έβαζαν την Εκάτη εκεί, γι' αυτό έβαζαν στήλες με μορφές θεών και έκαναν και διάφορες τελετουργίες. Κατάλοιπο αυτού είναι ότι στις περιφορές σταματάμε εκεί, στα τρίστα. Ή μπροστά σε ναούς. Και κάνουμε κύκλο πάντα. Ξεκινάμε από την εκκλησία και στην εκκλησία καταλήγουμε. Γιατί έχει λόγο αυτό το πράγμα. Να καθαγιαστεί η φύση. Είτε ο δομημένος χώρος, δηλαδή μέσα στο χωριό, είτε ο ευρύτερος χώρος του χωριού, ο χώρος της γεωργικής και της επαγγελματικής εκμετάλλευσης. Κοιτάξτε τις λιτανίες των πόλεων. Πέφτουν εδώ στο Περιστέρι, στις πανηγύρες των ναών. Πρώτα απ' όλα, έγραψε ένα άρθρο τελευταία σε ένα τόπο που βγήκε στη Βιέννη για τις λιτανίες των πόλεων με παραδείγματα του Περιστέρι. Ξέρετε, έχω γράψει πάρα πολλά για το Περιστέρι. Γιατί εγώ, το αντικείμενο μου είναι η θρησκευτική λαογραφία. Λοιπόν, ασχολούμαι και με τα σύγχρονα θρησκευτικά φαινόμενα, τα τωρινά. Τα λαϊκά βέβαια θρησκευτικά φαινόμενα, έτσι. Αυτά δηλαδή τα οποία υπάρχουν σήμερα. Αυτό νομίζω στα πετάει και ξεκινάει. Τα σύγχρονα θρησκευτικά φαινόμενα, αυτά που είναι σήμερα. Όχι μόνο τα παλιά. Και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ η θητεία μου στην Αγία Αναστασία. Ξέρετε τι μάθημα. Εδώ στο λόγο εξωματικό. Ξέρετε, η Αγία Αναστασία η Πατρικία. Ξέρετε τι μάθημα είναι το παγκάρι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι μαθαίνεις και τι βλέπεις όταν το μάτι σου είναι εξασκημένο, βέβαια, έτσι. Έγραψα λοιπόν ένα άρθρο για τις αστικές λιτανίες με παραδείγματα όλων των Περιστέρι. Για τις αστικές λιτανίες σήμερα στην Ελλάδα, στα γερμανικά, σε έναν τόπο που βγήκε στη Βιέννη, και μου το ζητήσανε οι Ρώσοι, και τους το έστειλα και το μεταφράσανε και Ρώσικα, γιατί τους ενδιέφερε πάρα πολύ. Και είχε εκδοθεί και στα Ρώσικα. Όπου φαίνονται οι διαφορές. Καταρχήν σήμερα οι παπάδες αλλάζουν το δρομολόγιο από χρονιά σε χρονιά της Βρετανίας και βγαίνει σχετική ανακοίνωση. Φέτος ο επιτάφιος θα διέλθει δια των οδών. Από εδώ πάει εκεί, εκεί, εκεί. Γιατί? Για να μην παρεξηγείται κανένας μέσα στην ενορία. Να περνάει από διαφορετικούς δρόμους. Δεύτερον, δεν κάνει κύκλο. Τρίτον, δεν σταματάει στα τρίστρατα. Εάν δείτε τις λιτανίες, ξέρετε που σταματάει. Είτε και που σημαντιούνται στα όρια των άλλων ενοριών, είτε έξω από τα σπίτια των δωρητών της ενορίας. Γιατί υπάρχει και η οικονομική διάσταση του πράγματος. Και ο άλλος αισθάνεται κοινωνικό γόητρο, πρεστής, θα σταματήσει ολόκληρη η λιτανία έξω και τα σκάει αναλόγως των ναών. Και το πρόεδρο στα χωριά. Έχουν λοιπόν αλλαγές, διαφοροποιήσεις, οι οποίες συνάδουν βεβαίως με τις αλλαγές που έχουμε στις κοινωνικές μας δομές. Διότι εξελίσσεται η κοινωνία, εξελίσσονται οι δομές. Και έχουμε και στο θέμα του χειρισμού της φύσης το περίφημο φαινόμενο της αποιεροποίησης, της εκκοσμίκευσης. Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό το «η εκκοσμίκευση». Διεθνός όρος είναι «secularization». Εκκοσμίκευση. Τι είναι η εκκοσμίκευση? Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η φύση για να σας πω. Τι είναι η εκκοσμίκευση? Καταρχήν, την έννοια της εκκοσμίκευσης την κατανοεί διαφορετικά η Εκκλησία και διαφορετικά η θρησκευτική λαογραφία, έτσι, και η πολιτισμική ανθρωπολογία. Για την Εκκλησία, εκκοσμίκευση είναι να μην υπάρχει το ιερατικό πνεύμα που οφείλει να έχει ο άνθρωπος και να είμαστε πιο, να είναι πιο κοσμικές οι εκδηλώσεις. Δηλαδή, κατά την Εκκλησία, ένας και μόνος σκοπός υπάρχει στη ζωή, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Δηλαδή, η υπακοή στον νόμο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να εξυπηρετεί αυτόν τον παράδειγμα. Δηλαδή, ναι μεν να φάμε τα Χριστούγεννα πανηγυρικά στο τραπέζι, διότι και το σώμα μας πρέπει βεβαίως να ταΐσουμε και να το θρέψουμε, αλλά και είναι αφορμή δοξολογίας του Θεού, αλλά μπορεί και διασκεδάσεις δεν χρειάζονται πολλά, διότι αυτά δεν εξυπηρετούσε λίγο. Ναι, μεν να ντυθούμε με αξιοπρεπή ρούχα, αλλά μόδες και ξεγυμνώματα και δεκολτέ μεγάλα και δεν ξέρω τι δεν χρειάζονται, διότι αυτά δεν
το σώμα το οποίο. Άρα όταν πηγαίνουμε προς τα εκεί είναι κοσμήκευση. Φεύγουμε από τον ιερατικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Γιατί θρησκευτική λαογραφία η κοσμήκευση είναι άλλο. Είναι η αποιεροποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον. Δηλαδή, το να μην έχεις την αίσθηση ότι ζεις μέσα σε έναν κόσμο ιερό, αλλά να αντιμετωπίζεις τα πράγματα μόνο με τη χρηστική τους ιδιότητα, μόνο με τη χρηστική τους αντιμετώπιση. Το να κάνεις τη λιτανία για κοινωνικούς, για τελετουργικούς λόγους και όχι διότι πιστεύεις ότι μέσα από αυτό βοηθάς στην κοσμική συνοχή, βοηθάς στην ιεροποίηση των καθημερινών του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα ζήσεις. Και πράγματι, από αυτούς που ακολουθούν σήμερα στις λιτανίες των πόλεων, ποιοι έχουν αυτή την αίσθηση. Ότι συμβάλλουν, συμμετέχουν σε μια τελετουργία η οποία σκοπό έχει τον καθαγιασμό του περιβάλλοντος χώρου. Κανένας δεν την έχει αυτή την αίσθηση. Αυτό είναι η κοσμήγευση για την θρησκευτική λαογραφία. Και η κοσμήγευση, να ξέρετε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει σε όλους τους λαούς του κόσμου. Και είναι σύμφωνο με την πρόοδο της τεχνολογίας και με την πρόοδο της επιστήμης. Η γαλλική σχολή, η εθνολογία, την εκοσμήκευση αυτή την ονομάζει απομάγευση. Απομάγευση του κόσμου, δηλαδή το μαγικό κόσμο, τον βλέπουμε πιο ηλιστικά, δεν τον βλέπουμε τόσο μαγικά. Είναι ένας όρος τον οποίο έχει εισηγηθεί ένας πολύ σπουδαίος Γάλλος εθνολόγος, ο Μάρκο Ζέ. Ουσιαστικά όμως μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Είναι η ίδια εξέλιξη αυτό το πράγμα. Η εξέλιξη του ότι όλο και λιγότερο βλέπουμε πνευματικές παραμέτρους στην καθημερινή μας ζωή, στο χώρο μας, στις κινήσεις μας, στις πράξεις μας και όλο και περισσότερο επικρατούν παράμετροι οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, με τη χρηστικότητα την υλική των πραγμάτων και ούτω καθεξής. Όμως αυτό, όπως σας είπα, είναι μία τάση. Μια τάση η οποία υπάρχει. Υπάρχει διεθνώς. Δεν είναι μόνο ελληνική τάση και δεν ανακόπτεται. Τάση η οποία φυσικά δεν θα οδηγήσει στην καταστροφή των εθήμων, θα οδηγήσει στην αντικατάστασή τους. Ήδη τα περισσότερα από αυτά τα έθιμα τα οποία σας είπα ακούγονται γραφικά. Είναι πολύ ωραία για να τα παριστάρουν σύλλογοι, όπως σας είπα προηγουμένως, αλλά κανείς ή σχεδόν κανείς δεν τα κάνει στην οικογενειακή επίπεδο στην καθημερινή του ζωή. Ακριβώς διότι δεν θεωρεί ότι τα χρειάζεται. Τουραντίον υπάρχουν άλλα έθιμα τα οποία υποκαθιστούν τα έθιμα τα οποία χάνονται. Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν μένει ποτέ χωρίς έθιμα, δεν μένει ποτέ χωρίς τελετουργικές μορφές ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα χρειάζεται όπως σας έχω πει τα έθιμα. Και τα έθιμα για τα έθιμα τα οποία χάνονται, τα οποία φεύγουν, τα οποία σβήνουν, τα οποία δεν είναι πλέον μυστικά, δημιουργούνται άλλες μορφές εθήμων που τις αναπληρώνουν ή διαφορετικές μορφές εθήμων που τις αναπληρώνουν. Σας είπα πριν για το Άλυσος, Περιστέρι. Εάν δείτε το πρόγραμμα, έφυγε και τέτοιοντα, να μας το επιβεβαίωνε, που είναι και αρμόδια για τον πολιτισμό, θα δείτε ότι από την εποχή που, από τότε που καλυτερεύει ο καιρός, και μπορεί κανείς άνετα να μείνει το ύπεθρο και βράδυ και να καθίσει κλπ. Δηλαδή Μάιο, Ιούνιο, μέχρι τον Οκτώβριο, έχουμε μία σειρά από εκδηλώσεις σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα παραδοσιακά. Δηλαδή με αναπαράσταση εθήμων, με αναβίωση χωρών, με παράσταση χωρών κλπ. Δεν είναι κακό. Δεν το λέω μειωτικά. Είναι μία εξέλιξη, σας έχω πει και άλλες φορές σε διαλέξεις μου εδώ. Ο λαός δημιουργεί και ο λαογράφος μελετά. Ο λαογράφος δεν έχει το δικαίωμα να κουνάει το δάχτυλο στο λαό και να του κάνει υποδείξεις. Ο λαός δημιουργεί. Ο λαογράφος έρχεται να τα μελετήσει εκ των υστέρων, αφού τα δημιουργήσει ο λαός αυτά τα πράγματα. Απαγορεύεται ο λαογράφος να επεμβαίνει στη δημιουργία του λαού και να υποδεικνύει ότι αυτό είναι το σωστό και το άλλο δεν είναι σωστό. Είναι λάθος. Ο λαογράφος καταγράφει και μελετά, αφού δημιουργήσει ο λαός. Δεν τα λέω λοιπόν μειωτικά, αλλά στις μέρες μας αυτό το οποίο λέμε λαϊκός πολιτισμός, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ο λεγόμενος λαϊκός πολιτισμός των συλλόγων.
είναι αυτό που οι σύλλογοι μας παρουσιάζουν. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Καθόλου. Είναι μια μορφή. Μια μορφή η οποία δεν υπήρχε πριν από μερικά χρόνια. Πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ποιος για να πάει να χορέψει στο πανηγύρι του χωριού του είχε ανάγκη το σύλλογο. Και πού υπήρχε σύλλογος. Ξεκίνησαν οι σύλλογοι μετά τη δικτατορία του 1974, διότι ήταν και μια αντίδραση στο να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες και του συνεταιρεύουν κλπ. Και κάποια στιγμή προσανατολίστηκαν πολλοί από αυτούς στο λαϊκό πολιτισμό ως τι, ως σύμβολο τοπικής ταυτότητας. Τι μας δένει εμάς τους 20 οι οποίοι είμαστε από την Περδικοκουτσουλιά από την Ινία. Λέω, παράδειγμα. Τι μας δένει. Μας δένει η κοινή καταγωγή, η ιστορία και η παραδόση του χωριού μας. Αυτό μας δένει. Άρα αυτό πρέπει να τονίσουμε για να δούμε την ταυτότητά μας. Όλοι λοιπόν αυτοί οι σύλλογοι οι οποίοι αναπαριστάνουν διάφορα έθνη κλπ. Βλέπετε, πάνε να τα αναπαραστήσουν στο φυσικό περιβάλλον. Δεν κλείνουν μία αίθουσα κεντρική να κάνουν εκεί την αναπαράσταση. Γίνεται και αυτό, αλλά πολύ λιγότερο. Εκεί, στο φυσικό περιβάλλον, στη φύση, υπάρχει η ανάμνηση ενός πολιτισμού ο οποίος ζούσε στη φύση. Ο οποίος ήταν δεμένος με τη φύση και με τις φυσικές καταστάσεις και με τα φυσικά γεγονότα. Είτε με την άποψη του καθαγιασμού, είτε με την άποψη της έμφυρης φύσης. Γιατί πάτε σε ένα χωριό και ρωτήστε εκεί τις γιαγιάδες, θα σας πούνε, εδώ βγαίνει αυτό το φάντασμα. Εκεί είναι, βγαίνει αυτή η νεράιδα. Εμφανίστηκε εκείνος ο πρικόλαιος. Παραπέρασε αυτό το στενό και έπρεπε φαντάσματα. Παρακεί το άλλο. Αυτά έχουν διάφορες. Ναι, έχουν διάφορες ερμηνείες. Δηλαδή σε δαιμονία. Είναι φυσικοί σχηματισμοί που δεν μπορούσαν αλλιώς να ερμηνευτούν. Αν πάτε σε ένα χωριό, όταν έκανα την πρώτη με επιτόπια έρευνα φοιτητής δευτεροετής, κατάλαβαν γιατί όλες οι γιαγιάδες στο χωριό μιλούσαν για νεράιδες και για φαντάσματα. Ήταν πράγματι μέρες του Δεκεμβρίου στο χωριό που πήγαινα να φυσάει ο αέρας με το φως της κοινότητας και να βλέπει τα κλαδιά να προβάλλονται στον τοίχο απέναντι, αρχίζει να πιστεύει και εσύ τα φαντάσματα. Είναι ερεθίσματα του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι και πονηριές μερικές φορές. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μαρτυρημένες περιπτώσεις και τον 19ο αιώνα που κλέφτες για να ρημάξουν τα κοτέτσια και τα μαντριά της περιοχής βγάζανε ότι υπάρχουν φαντάσματα, κλεινόταν οι άνθρωποι μέσα και πηγαίνανε και κλέβανε με την άνεσή τους. Ή την φορή, η οποία κοίταν τους τάφους και κλέβανε τα πτώματα, βγάζανε ότι υπάρχουν περικόλαντες για να μην τολμάει κανείς να πλησιάσει παράδειγμα το νεκροταφείο. Ή παράνομα ζευγάρια, τα οποία βρίσκανε καταφύγιο σε κάτι εγκαταλειμμένα σπίτια μέσα και που για να μην τους ενοχλεί κανείς, το σπίτι αυτό έγινε σπίτι στοιχειωμένο με φαντάσματα. Και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και τέτοιες παράμετροι και τέτοιες πλευρές. Αλλά υπάρχει και η παλιά αντίληψη των πνευμάτων, τα οποία μας περιστοιχίζουν. Που είναι καλοπιά πνεύματα και κακοπιά πνεύματα κατά τη λαϊκή αντίληψη. Τα οποία και τα παιδιά. Τα οποία καλοπιά πνεύματα πρέπει να τα φέρουν, να τα εξευμενήσουν να μας κάνουν καλό και τα κακοπιά πνεύματα πρέπει να τα αποτρέψουμε για να μην μας κάνουν κακό. Και βεβαίως ναι, είναι και η διάσταση των παιδιών. Να φοβηθούν και τα παιδιά. Μην πας εδώ είναι μπαμπούλας. Μην πας εκεί είναι μπαμπούλας. Γιατί είναι ο μπαμπούλας μέσα στο σπίτι, διότι τα αχρησιμοποιεί τα δωμάτια του σπιτιού, ήταν τα καλά δωμάτια. Αν πήγε λοιπόν το παιδί και άρχισε και σπέρσε το ένα και σπέρσε το άλλο, άρα είπε εκεί μέσα είναι μπαμπούλας, δεν θα πας και θα σε φάει ο μπαμπούλας. Θα καθίσει εδώ μαζί μας, μπορούμε να σε ελέγξει. Και ούτω καθεξής. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι στην ερμηνεία αυτών των πραγμάτων. Γενικότερα όμως δεν υπάρχει πια, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, η αντίληψη αυτή της ιερότητας της φύσης. Της ιερότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι μια αντίληψη την οποία έχουν χάσει και η οποία νομίζω, το γεγονός ότι την έχουμε χάσει, νομίζω ότι τελικά είναι πάρα πολύ κακό για μας, για την κοινωνία μας. Διότι δεν είναι ο κόσμος ένα άθροισμα από αντικείμενα που είναι για να τα εκμεταλλευτούν. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάτι που θέλετε να πείτε ή να ρωτήσετε. Είναι
είναι αυτό το οποίο με το δικό του πνεύμα, γιατί δεν μπορούσε να είναι ορθολογικό, έκαναν. Και βέβαια δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κανείς μόνος του οικολόγος. Αυτά τα πράγματα για να ενεργήσουν χρειάζονται κοινωνική συνείδηση. Πρέπει να γίνουν συνείδηση της κοινωνίας. Έτσι. Πρέπει να είναι συνείδηση της κοινωνίας. Δεν είναι ατομικό ζήτημα. Μόνο. Η κυρία. Πληροφορία κάνα στη ζωή σου. Είπατε ότι ξεκινούσαν τα μπάνια μετά τη αναλήψεω και μετά δεν κάνανε μπάνια τι πρώτε μέρε του Αυγούστου. Ναι. Αυτό γιατί το είπαμε, το άκουσα. Θεωρούσαν ότι οι πρώτε 8 συνήθω μέρε του Αυγούστου ή 6 είναι μέρε οι οποίε αφενό είναι μαντικέ, δηλαδή αν τι χωρίσει, δηλαδή μπορεί να δει το καιρό που θα επικρατήσει από διάφορα σημάδια, ας πούμε 1η Αυγούστου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μπορείς να μαντέψεις το καιρό του Ιανουαρίου, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ του Φεβρουαρίου και ούτω καθεξής. Αφετέρου δε ότι είναι οι κρίμες, δηλαδή υπάρχουν ορισμένα κακοποιά πνεύματα στον κόσμο, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία κάνουν ζημιά στους ανθρώπους, μπορεί να τους πνίξουν να κάνουν μπάνιο, στις νοικοκυρές που πλένουν τα πανιά και τα ρούχα τους. Μπορεί να τα καταστρέψουν τα ρούχα αυτά και ούτω καθεξής. Όχι, είναι μια βαθύτερη, ένας βαθύτερος λόγος που υπάρχουν αυτά. Οι άνθρωποι, ανέκαθεν, είχαν εντοπίσει περιόδους του ετήσιου εορτολογικού κύκλου που τις θεωρούσαν οριακές, περάσματα. Ένα τέτοιο πέρασμα είναι το 12ήμερο. Ένα άλλο πέρασμα είναι η περιοχή μετά, η χρονική περιοχή από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Ένα τέτοιο πέρασμα ήταν το 15ο. Σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη, και όχι μόνο τη λαϊκή του λαού, τις οριακές αυτές μέρες, τις μέρες που περνάμε από μια κατάσταση σε μια άλλη, ανοίγουν τα σύνορα μεταξύ του φυσικού και του μεταφυσικού κόσμου και οι ψυχές των νεκρών βγαίνουν στον πάνω κόσμο και αναμειχνύονται τους ζωντανούς. Αυτός είναι ο λόγος που μιλάνε για τα κακά πνεύματα. Αυτή είναι η καλικάτζαλη. Καλικάτζαλη, αυτή είναι η αρχή τους. Οι ψυχές των νεκρών. Οι ψυχές νεκρών ήταν. Γονιμικά πνεύματα. Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύει η Εκκλησία σήμερα, υιοθετώντας μια πρόσφατη ελληνική αντίληψη, ότι από τις Αναστάσεις μέχρι την Πεντηκοστή βγαίνουν οι νεκροί στον κόσμο και την Πεντηκοστή γίνεται το τελευταίο, το μεγάλο ψυχοσάββατο και επιστρέφουν οι νεκροί πίσω. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν οι δρύμες. Αυτός είναι ο λόγος που στις 23 και 24 Ιουνίου του Αιγιανίου του Προδρόμου έκανε ο λαός μία σειρά από μαντικά έτοιμα. Δεν ήταν μόνο ο Κλείδωνας. Ο Γεώργιος Μέγας, ο σπουδαιότερος Έλληνας λαογράφος όλων των εποχών, εγώ νομίζω ότι είναι σπουδαιότερος και πριν από όλα ο Κλείδωνας. Ο Γεώργιος Μέγας στα ζητήματα ελληνικής λαογραφίας έχει απαριθμίσει 34 διαφορετικά είδη μαγείας. Μέχρι αγκουρομαντία. Κόβανε αγκούρι και το μελετούσανε, λέγανε αυτό το πρώτο κομμάτι, θα είναι ο γιος μου. Και βλέπανε, θα μαραθεί, δεν θα μαραθεί. Και ανάλογα προσπαθούσαν να μαντέψουν πώς θα πάει η ζωή του προσώπου το οποίο το είχαν μελετήσει. 34 διαφορετικές μαγείες του Αιγιανιού, πέρα από το Κλείδωνα. Γιατί πιστεύανε ότι το ίδιο πράγμα ήταν διαβατήρια η περίοδος και πιστεύανε ότι ανοίγουν τα όρια του. Αυτό είναι η κρίμηση. Το άνοιγμα αυτών των ορίων. Βέβαια, οι πίστες αυτές, οι οποίες είναι πανάρχιες, με τον καιρό, με τα χρόνια, με τους αιώνες, ξεχαστήκαν. Και έμεινε μόνο το αποτέλεσμα, οι άνθρωποι δεν θυμούνταν τη ρίζα. Και γι' αυτό έχουμε κι εμείς αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Τρώμε κι εμείς λίγο ψωμάκι, να βρίσκουμε τις ρίζες, να έχουμε κι εμείς λόγο υπάρξεως στην λαογράφη. Αλλιώς τι θα κάνουμε, θα πρέπει να αλλάξουμε πάλι. Ήθελα να σας πω, είπατε για τους τρόπους που είναι τρίστρατο. Ναι. Όταν μικροί βγάζαμε κάτι αστεράκια εδώ, στα χέρια μας ανάμεσα, μας βάζανε οι γιαγιάδες και τα κόβαμε να ματώσουν, λέει, να το σκεπάσουμε ένα καθαρό μαντήλι, να τα αφήσουμε στον δρόμο που είναι στρίτα, να το πάρει άλλο στο μαντήλι για να πέσει αυτό το αστεράκι. Είναι τρασπλαντάκι ο μορμπόρου, που σας έλεγα. Η μετάδοση είναι ασθενείας. Πάρα πολλές πράξεις, ξέρετε, που κάνουμε, έχουν μαγικές αρχές και δεν τους συνειδητοποιούμε. Τι κάνει το παιδάκι όταν βγει το δόντι του,
Θα κερανείτε. Μπορούν να το πάρει. Έχει να αναλογιστεί γιατί. Γιατί. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το λέμε, όλοι το έχουμε μάθει στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, να το κάνει στα κερανείτε. Γιατί. Για ποιο λόγο. Άλλη μαγική αρχή. Πάρσου πρωτότυπο. Δηλαδή, πίστευαν οι άνθρωποι ότι ένα κομμάτι ενός ζωντανού οργανισμού αντιπροσωπεύει το σύνολο του οργανισμού. Άρα, αν πάρω μία τρίχα από έναν άνθρωπο και κάνω μαγεία πάνω στην τρίχα, η μαγεία αυτή, η μαγική πράξη που κάνω, αντανακλά τον οργανισμό ολόκληρο. Αν πάρω το δόντι που βγαίνει, κάνοντας μάγια πάνω στο δόντι, αντανακλά στον οργανισμό αυτό το πράγμα. Πέτα το και πάνω στο κερδί για να μην μπορεί να το βρει κανείς για να μην σου κάνει μάγια. Αυτή είναι η έννοια. Η μαγεία. Η μαγεία από την πράξη. Αυτά τα φαινόμενα. Ναι. Αυτά τα φαινόμενα έχουν διάφορες διαστάσεις και ερμηνείες. Σε πάρα πολλά σημεία η εκκλησιαστική, η θεολογική διάσταση και ερμηνεία είναι διαφορετική από τη λαογραφική. Για την λαογραφία, για την ανθρωπολογία υπάρχουν δύο είδη μαγείας. Η εποφελής και η βλαπτική. Η εποφελής είναι αυτή από την οποία προσπαθούμε να βγάλουμε ένα όφελος, η βλαπτική είναι αυτή με την οποία προσπαθούμε να βλάψουμε κάποιον άλλον. Για την εκκλησία, οποιοδήποτε είδος μαγείας είναι σατανολατρία. Δεν υπάρχει καλή και κακή, είναι όλοι κακοί. Και τι εννοούμε μαγεία. Οποιαδήποτε εξωεκκλησιαστική διαχείριση του υπερφυσικού. Προσέξτε. Οποιαδήποτε εξωεκκλησιαστική, το ξαναλέω, διαχείριση του υπερφυσικού. Παραδείγματος χάρη. Το ξεμάτιο. Δεν θέλω να πω στη συζήτηση, την κάνω όπως το τέλος σε κάθε εξάμηνο. Μα εγώ κυρία ξεματιάζομαι. Μα εγώ κυρία σας το λέω. Ήμουν να σκάσω και πήρα τη μαμά μου στη Λάρισα και μου έκανε το μάτι και μου πέρασε. Και λέω, πιστεύεις ότι η μάνα σου παίρνει ένα ποτήρι με νερό, μασάει αλάτι, χαρμογέννη, δεν ξέρω τι κάνει. Λέει μια ευχή και φέρνει μια δύναμη από τη Λάρισα. Και έρχεται στην Κορδονή και ψάχνει να σε βρει που είσαι και πέφτει πάνω σου, μπαμ, και σε κάνει καλά. Είναι δυνατόν άνθρωπος 18 χρονών που ήρθε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο να πιστεύει αυτό το πράγμα. Ναι, ξέρω, ποια είναι. Δια της αυτοϋποβολής. Ωραία. Προσέξτε να δείτε. Δύο στο ξεμάτιασμα, σε αυτές τις διάφορες ευχές που είναι διαφορετικές, το γνωστό που πρέπει να είναι άντρα σε γυναίκα και γυναίκα σε άντρα και τη Μεγάλη Παρασκευή για να μην πιάνει όλα αυτά. Στο ξεμάτιασμα λοιπόν, υπάρχουν οι λεγόμενες μαγικοθρησκευτικές πρακτικές, όπως λέει ο Λουκάκης. Δηλαδή, οι ευχές του ξεμαθιάσματος συνήθως χρησιμοποιούν ευχές της Εκκλησίας. Τροπάρι ενός Αγίου, το πιστεύω, το Πάτερ ημών, συνδυασμένο και με άλλα πράγματα. Είτε κινήσεις, είτε. Αν το πεις λοιπόν σε μια πύλη, θα σου πει: μα τι είναι αυτά που λες, αφού έχω πράγματα της Εκκλησίας λέω. Πώς είναι δυνατόν να είναι μαγεία. Είναι μαγεία. Τους λες εσύ πράγματα της Εκκλησίας, τι σημαίνει. Σας λέω τώρα τη θεολογική πλευρά, έτσι. Οποιαδήποτε εξωεκκλησιαστική διαχείριση του τελικού υπερφυσικού είναι μαγεία για την Εκκλησία. Τι σας είπα, δεν με προσέξατε. Η ευχή της Βασκανίας υπάρχει στο ευχολόγιο και τη διαβάζει ο παπάς. Α, μπράβο. Οποιαδήποτε εξωεκκλησιαστική διαχείριση του υπερφυσικού είναι μαγεία και καταδικαστέα. Αν πας στον παπά και στο διαβάζει ο παπάς, δεν παραδέχεται το ξεμάτιασμα, παραδέχεται τη Βασκανία, η οποία όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει εκκλησιαστική τελετουργική λύση. Άλλο πράγμα. Άλλο να τα κάνεις εσύ και άλλο να το κάνει ο παπάς. Ο αντιπρόσωπος του Θεού. Έτσι, και δεν το λέω ειρωνικά, είναι ένα σύστημα. Όλες οι θρησκείες έχουν ένα τέτοιο σύστημα. Διότι, προσέξτε να δείτε. Και σας μιλάω τώρα από τη θρησκειολογία, όπως ξέρετε. Επειδή ήθελα να κάνω λαϊκή λατρεία, όταν τελείωσα την φιλοσοφική σχολή του ιστορικού τμήματος, πήγα και σπούδασα θεολογία. Και δεν μπορείς να κάνεις λαϊκή λατρεία άνευ θεολογίας, και μετά πήγα στο εξωτερικό και έκανα θρησκειολογία. Διότι δεν μπορείς να δεις τη λαϊκή λατρεία έξω από τα πλαίσια και τα θεολογικά, διότι 99% ο ελληνικός λαός είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δεν μπορείς λοιπόν η ερήμη της θεολογίας να δεις τις εκδηλώσεις της λαϊκής λατρείας, ούτε όμως η ερήμη της θρησκειολογίας. Εντάξει. Λοιπόν, από θρησκειολογική λοιπόν άποψη, θρησκεία τι είναι. Είναι ένα οργανωμένο σύστημα
το οποίο διακρίνει τους λειτουργούς που είναι εκπρόσωποι του Θεού και είναι μια άλλη κατηγορία και τον πολύ λαό που μέσω των λειτουργών αυτών επικοινωνεί με τον Θεό. Άρα δεν υπάρχει για την εκκλησία εκπρόσωποι του Θεού είμαστε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν διαδοχή το βασίλειο ιεράθεσμα, τη γενική ιεροσύνη. Η γενική ιεροσύνη όμως δεν μπορεί να ενεργηθεί σε μυστήριο. Μπορείτε να πάτε να κάνετε δύο εξηγήσεις. Ούτε εγώ. Ποιος μπορεί να την κάνει, μόνο ο εξουσιοδοτημένος. Άρα η γενική ιεροσύνη που έχουμε όλοι μας διότι του βαπτίσματος δεν ενεργεί μυστήρια. Μου δίνει μόνο το δικαίωμα να συμμετέχω σε μυστήρια που τελεί άλλο. Ο εξουσιοδοτημένος. Άρα, αυτό όμως το πράγμα υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Ακόμη και στις άθεες θρησκείες. Έχουμε και άθεη θρησκεία. Ο βουδισμός είναι άθεη θρησκεία. Ο βουδισμός δεν μας μιλάει για θεότητα, μας μιλάει για κατάσταση. Αρμονίας με το σύμπαν. Αυτό είναι η Νιρβάνα. Το επιθυμητό είναι η ένωση με την παγκόσμια συμβατική συνείδηση. Είναι ουσιαστικά μια άθεη θρησκεία. Και εκεί όμως υπάρχει ιερατή. Δεν υπάρχει θρησκεία αν είναι ιερατή. Απλώς διαλέγει ο καθένας ποιον τρόπο θέλει να πλησιάσει τον Θεό. Βεβαίως. Δεν μπορώ εγώ να σας πω. Εγώ έχω διαλέξει το δικό μου τρόπο. Είναι ο Ορθόδοξος και η Ελληνική Εκκλησία. Άλλος διαλέγει το δικό του τρόπο. Δεν μπορώ να καταδικάσω αυτόν ο οποίος λέει ότι εγώ δεν έχω ανάγκη του Παπάδες, ούτε την Εκκλησία. Εγώ έχω τη συνείδησή μου, στέκομαι απέναντι στον Θεό με τη συνείδησή μου, έτσι. Ξέρω εγώ ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, το εφαρμόζω και δεν θέλω. Δεν γουστάρω την Εκκλησία, δεν γουστάρω τους Παπάδες, δεν γουστάρω να πάω στα μυστήρια, δεν πουθενά. Εγώ δεν μπορώ να τον καταδικάσω. Δεν ξέρω αν θα τον καταδικάσει ο Θεός. Λογαριασμός του Θεού δεν είναι δικός μου λογαριασμός. Εγώ απλώς μπορώ να σας παρουσιάσω τις απόψεις που υπάρχουν. Και να σας πω τι επέλεξα εγώ. Εγώ σας το είπα τι επέλεξα. Για τον εαυτό μου. Τι λέω. Αφού αυτό επέλεξα. Ξέρετε τι χρειάζεται γι' αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα θέμα όντως σε αυτό, διότι το να ακολουθεί κανείς τη θρησκεία πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερο. Εγώ, γιατί σας λέω για μένα, προβληματίστηκα πάρα πολύ στα φοιτητικά μου χρόνια και μετά, στα διδακτορικά και στα μέτρα διδακτορικά χρόνια, στο τι θα ακολουθούσα. Όχι στα διδακτικά, το είχα λύσει το θέμα όταν έφτασα να διδάξω. Προβληματίστηκα εγώ προσωπικά πάρα πολύ, αν θα συνέχιζα να είμαι ορθόδοξος χριστιανός, ή θα γινόμουν άθεος, αγνωστικιστής, ή μουσουλμάνος, ή βουδιστής. Κάθισα και μελέτησα τις θρησκείες, στον βαθμό που μπορούσα να τις μελετήσω, και έμεινα ορθόδοξος χριστιανός συνειδητά. Γιατί ήθελα να είμαι ορθόδοξος χριστιανός, όχι γιατί βαφτίστηκα κάπου. Βεβαίως υπάρχει και αυτό το θέμα. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι από τον παράδεισο, ως χριστιανός πιστεύω στον παράδεισο, δεν θα λείπει ούτε ο καλός μουσουλμάνος, ούτε ο καλός βουδιστής, υπό την έννοια ότι εάν δεν του δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει τον χριστιανισμό. Πολλοί χριστιανοί μπορεί να λείπουν. Ω, αυτό είναι σίγουρο. Και πολλοί μουσουλμάνοι θα λείπουν και πολλοί βουδιστές θα λείπουν. Βεβαίως. Ακριβώς. Γι' αυτό λένε όλοι καλή χώρα. Ακριβώς. Γιατί δεν θα μας ρωτήσει ο Θεός, εάν μας ρωτήσει. Δεν θα μας ρωτήσει ο Θεός πόσες χριστιανίες κάναμε και πόσες κοινωνήσαμε. Όσους ζητήσαμε γυμνούς, όσους ταΐσαμε πεινασμένους, όσους περιθάλψαμε άρρωστους. Εν το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Εν το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δηλαδή δεν θα ζητήσει το ίδιο λογαριασμό από μένα που είσαι ίσα τα φέρνω βόλτα και από τον πλούσιο που του περισσεύει να πάει στην Ελβετία. Έτσι.
είναι γνωστά, είπε ο Χριστός όλα με την Ιωαννή στο Ευαγγέλιο, είναι μέσα γραμμένα. Ο βολός της χείρας, το δασοφυλάκι. Ο βολός της χείρας. Αυτό μπορούσε να δώσει χείρα. Αλλά ήταν στις δυνάμεις της παραπάνω από αυτό που μπορούσε να δώσει. Έτσι. Τέλος πάντων. Δεν κάνουμε κήρυγμα τώρα, γιατί συνήθως θα σας κάνω κήρυγμα. Ορίστε. Ο πατέρας που είναι ο Πατριάρχης μας, την 1η Σεπτέμβρη γιορτάζει την ημέρα της φύσεως. Όπως ξέρετε πολύ καλά, η 1η Σεπτέμβρη είναι ο πλησιαστικός κύκλος. Ναι, ναι. Ακριβώς επειδή αρχίζει το έτος το εκκλησιαστικό, καθιέρωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ούτως ή άλλως επειδή σήμερα γίνεται η υπογραφή της συνδίκτου του Φανάρι, γιόρταζε την Παναγία την Παμακάριστο. Καθιέρωσε λοιπόν εκείνη τη μέρα ως παγκόσμια ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον. Ακριβώς επειδή αρχίζει το έτος, το εκκλησιαστικό. 1η Σεπτεμβρίου. Υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να σεβόμαστε τη φύση, σας το ξαναλέω, από τον φόβο ότι θα καταστραφούμε αν δεν τη σεβόμαστε, αλλά από ευγνωμοσύνη στο Θεό που τη δημιούργησε, συνειδητά τιμώντας τον Θεό δημιουργό. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Ότι η οικολογική συνείδηση δηλαδή πρέπει να είναι έμφερη, να λαμβάνει υπόψη της και το μεταφυσικό παράγωγμα. Είναι η θέση της Εκκλησίας. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, η συμπεριφορά είναι η ίδια, η οικολογική, έτσι. Η οικολογική συμπεριφορά είναι η ίδια. Είτε ρηπαίνοντας την ατμόσφαιρα από την εξάρτηση του αυτοκινήτου μου, είτε δεν το κάνω γιατί φοβάμαι ότι αυτό θα αλλάξει το περιβάλλον και ότι θα έχω εξουτώσει. Είτε δεν το κάνω διότι το θεωρώ την αμαρτία, το θέμα είναι να μην το κάνω. Το θέμα είναι να μην το κάνω. Είναι αυτό που λέμε ότι οι θρησκείες αποσκοπούν στο να κάνουν τους ανθρώπους καλύτερους. Εάν η θρησκεία μου με κάνει να αγαπάω τους άλλους ανθρώπους, να βοηθάω τους άλλους ανθρώπους, να δέχομαι τους άλλους ανθρώπους δίπλα μου, είναι θρησκεία επιτυχημένη. Αν η θρησκεία μου με κάνει να παίρνω το Καλάσνικοφ και να τους σκοτώνω, να κάνω τη πυρά και να τους καίω, λόγω των ιδεών τους που είναι διαφορετικές από τις ιδέες της δικής μου θρησκείας, τότε η θρησκεία μου σε μένα έχει αποτύχει. Οι θρησκείες είναι για να ενώνουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν καλύτερους. Δεν είναι για να είμαστε εμείς ένα κλαμπ και να λέμε εμείς όλοι είμαστε λοιπόν περιούσιοι, αυτό που κάνουν οι Εβραίοι δηλαδή κάποτε, και εσείς οι υπόλοιπες είστε μοιασμένοι. Δεν συζητάμε, εσείς είστε μοιασμένοι, δεν είστε σε ίδιες θρησκείες που μας. Κατόπιν, παρακάτω. Λάθος. Το λάθος που κάνουμε και άνθρωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας πολύ συχνά, είμαστε εμείς οι πέντε που κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμαστε, εμείς λοιπόν είμαστε ένα κλαμπ και αυτούς άλλους είναι αμαρτωλοί. Πολύ και δεν είναι η άλλη αμαρτωλή. Λοιπόν, είναι θέμα συνείδησης. Και ξέρετε, είναι και το εφαρμόζουμε. Και το εφαρμόζουμε. Μα το είπα πριν. Μα είπα για τη φωτιά τη ιερά εξέταση. Μα το είπα. Το είπα τώρα μόλι το. Μα ναι, αυτό βέβαια. Βεβαίως. Το Ισλάμ τώρα που βλέπετε τι γίνεται. Το Ισλάμ δεν λέει πουθενά σκότωσε. Είναι εντελώς λάθος αυτό το πράγμα το οποίο έχει περάσει ότι είναι η ιερή διδασκαλία του Ισλάμ να σκοτώνει. Είναι λάθος. Διαβάστε το Κοράνι να δείτε. Το Ισλάμ δεν λέει αυτό το πράγμα. Το λένε οι Ισλαμιστές. Οι Ισλαμιστές είναι το ίδιο εχθροί των χριστιανών όσο είναι και των μουσουλμάνων. Είναι εχθροί του Ισλάμ οι Ισλαμιστές. Με όλα αυτά τα οποία κάνουν. Ισλάμ δεν λέει σπάξε τον άλλον επειδή δεν είναι η ίδια θρησκεία με σένα. Άλλη ερώτηση έχουμε. Ορίστε. Ένα σχόλιο για τον συμβολικό όφη που αναφέρουν τα προκάτωρα των σοφών της Σιώνας. Ναι. Κύκλος του συμβολικού όφεως θα κλείσει. Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα ίσως σας στεναχωρήσω. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το πρωτόκολλο των σοφών της Σιώνας είναι ανύπαρκτο. Δηλαδή αυτό το κείμενο το οποίο κυκλοφορεί είναι φτιαγμένο στη Ρωσία τσαρική για να καλλιεργηθεί ο αντισημιτισμός. Είναι ένα κείμενο ανύπαρκτο που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα και με τον χριστιανισμό πολύ περισσότερο αυτό. Η δίθεν σιωνιστική συνωμοσία κλπ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν υπάρχει σιωνισμός,
Δεν υπάρχει πρωτόκολλο των τροφών, είναι κατασκευασμένο στην Τσαρική Ρωσία για να καλλιεργήσουν τον αντισημιτισμό. Πρέπει επίσης να σας πω ότι η αποκαλυπτική έννοια των προφητείων είναι αντίθετη με το χριστιανικό πνεύμα. Θα έχετε δει, θα έχετε ακούσει ότι ο Παΐσιος είπε και ο Γέρο Παΐσιος και ο Γέρο Προφύριος. Εγώ τον Παΐσιο τον ήξερα. Εγώ τον Παΐσιο τον ήξερα προσωπικά. Τον Προφύριο όχι. Τον Παΐσιο τον ήξερα. Τον Αγιώρος. Σας διαβεβαιώ ότι ούτε μάγος ήταν, ούτε προφήτης ήταν, ούτε προφητείες έκανε, τίποτα δεν έκανε. Ήταν ένας ταπεινός καλόγερος, ο οποίος κοίταζε, καταρχήν ξεκινούσε πάντα με το αστείο, με το ευτράπελο, να κάνει τους ανθρώπους να γελάσουν και έλεγε και ο ίδιος ότι εγώ τα κάνω αυτά γιατί έρχονται οι άνθρωποι καταπιεσμένοι να γελάσει λίγο το φίλο τους. Καμία σχέση δεν είχε με τα ανθρώπους. Στην θεολογία την Ορθόδοξη, η έννοια της προφητείας συνδέεται με την έλευση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο σοφός λαός λέει μετά Ιησού Χριστόν πας προφήτης γάιδα. Δεν υπάρχει προφητεία μετά την εκπλήρωση των προφητείων που είναι η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστός δηλαδή. Μέχρι εκεί σταματάει η προφητεία. Μετά δεν υπάρχουν προφήτες. Ο Απόστολος Παύλος που λέει για τις τάξεις μες στην Εκκλησία και λέει προφήτες, Απόστολοι, εξορκιστέ, φορτιστέ, ρήτορες, αναγνώστες κλπ. Όταν λέει προφητεία δεν εννοεί αυτό το πράγμα, εννοεί την καλλιέργεια του Λόγου του Θεού, αυτό έχει θυμηθεί από την ιστορία της Καινής Διαθήκης, έχουν γίνει δικές αντασίες, δεν εννοεί να προφητεύουμε τα μέλλοντα, έτσι. Και τι Θεός θα ήταν αυτός, εάν μας έδινε όπλα να προφητεύσουμε τα μέλλοντα, δεν θα ήταν δίκαιος. Δηλαδή, τι είπε ο Χριστός, ότι ο Κύριος θα έρθει ως όφησε, με μπερδεύσετε, ως κλέφτης ενδεικτή, όχι ο Χριστός, πως τον εσπάρχος, ξαφνικά. Λοιπόν, ξαφνικά θα έρθει. Εάν μου δώσει την αποκάλυψη και αρχίσω εγώ και καταλάβω πότε είναι να έρθει 3-4 χρόνια πριν που θα αρχίσω τα διάφορα η πίστη της αποκαλύψεως και τώρα και τ' άλλο, τότε έκανε αδικία. Γιατί εμένα με κάνει να πάω να μετανοήσω, ενώ και όσοι περάσανε πριν δεν του είχε δείξει τέτοια. Ο όφης είναι ζώο ιερό. Είναι ζώο το οποίο από την αρχαιότητα είχε ιερή σημασία. Γιατί είχε χθόνια σημασία. Οι άνθρωποι, όπως ξέρετε από τα νεολιθικά χρόνια, θάβουν τους νεκρούς μέσα στη γη. Επειδή έβλεπαν τα φίδια να μπαίνουν και να βγαίνουν στις τρύπες μέσα της γης, στις φαρμακάδες και στις αυτές, στις σωρούς με τους λίθους κλπ. Θεωρούσαν, επειδή είχε αυτό το σχήμα όφης και ελίσσεται, θεωρούσαν ότι μπαίνει μέσα στη γη, άρα έχει σχέση με τις υγιές των νεκρών οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη γη. Γι' αυτό θεωρούσαν και το φίδι εξάρκωση του νεκρού. Αυτό θα δείτε σε αρχαίες επιτύμβιες επιγραφές και που παρουσιάζουν τα περίδυνα, τρώνε πάνω στον τάφο οι συγγενείς μετά την ταφή και παρίσταται και ο νεκρός πολλές φορές με τη μορφή φιδιού. Αντιστοίχως, το φίδι ακριβώς γιατί είχε αυτή τη χθόνια σημασία είναι και μονιμοποιητικό για τον ελληνικό λαό. Σας θυμίζω τα φίδια του σπιτιού, τα οποία τα θεωρούσαν τα καλά στοιχεία του σπιτιού. Και βεβαίως, ταυτοχρόνως είναι και το κακό στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Σόφης πήγε ο διάβολος και εμφανίστηκε στον παράδεισο μέσα. Ο Σόφης. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα ζώο το οποίο ακριβώς διότι σχετίζεται με τους νεκρούς και με τον κάθε κόσμο έχει από τα αρχαία χρόνια διπλή σημασία. Καλή και κακή. Πάντως ιερή σημασία. Η Εκκλησία μας λέει, είναι λέει άκακος σαν τον Όφη και αρνός σαν τον Περιστέρη. Φρόνιμοι ως Όφης. Γι' αυτό έχουν και οι Δεσποτάδες τα δύο φίδια. Τα δύο φίδια τα οποία έχουν στην Πατριαρχική Ράβδο πάνω συμβολίζουν τη γνώση την οποία πρέπει να έχουν, τη φρονιμάδα. Διότι θεωρείται από την Παλαιά Διαθήκη φρόνιμος ο Όφης. Τι είναι για τους πειράζους. Δηλαδή, πρόσφατα έχουμε ένα ρομά τηλεόραση, μόνο σε κάποιο μέρος στο εσωτερικό. Σκάψανε και είχαν βρει μια νεκρή πριγκίπισσα, την οποία μεταφέρανε σε μουσείο, κάνανε ανάλυση DNA κτλ. Και από τότε άρχισαν να υπάρχουν διάφορα άσχημα καιρικά φαινόμενα και διάφορα φαινόμενα παράξενα στον χώρο που υπήρχε πριν ενταφιασμένη η πριγκίπισσα. Και ότι επιθυμούν την τόπη κάτι και να
Πού είναι, τι θέλει, ναι. Κάποιο μιλείο εκεί και να φαίνεται ότι εκεί είναι πράγμα πιθαμένα, δηλαδή το σαρκείο εκεί που ήταν πιθαμένο πριν. Τώρα, εμάς οι αρχαίοι έλεγαν ότι όντως και σύμφωνα που και με Κανεί δεν πρέπει να πειράζουν του νεκρού. Υπό ποια έννοια το λέει η θρησκεία αυτό, από τη στιγμή που θα πεθάνει το κλίμα. Εάν ανοίγανε τον τάφο αυτή τη πριγκίπισσα και δεν βρίσκανε μέσα μούμια, αλλά βρίσκανε κόκαλα, κανεί δεν θα διαμαρτυρόταν για τα κόκαλα. Η αντίληψη ότι η ψυχή του νεκρού υπάρχει μέσα στον τάφο όσο υπάρχει η μορφή του ανθρώπου και όχι τα κόκαλα μόνο. Είναι αντίληψη πανάρχια. Η πρώτη φορά που την έχουμε διαπιστώσει είναι στο νεολιθικό νεκροταφείο του Αγίου Κοσμά της Αττικής εδώ. Στον Άγιο Κοσμά στην Αττική ο Μιλωνάς είχε ανασκάψει ένα εκτεταμένο νεολιθικό νεκροταφείο. Όπου η τάφη, στη δεκαετία του 50 και η δημοσιευθεί, όπου η τάφη ήταν τάφη οικογενειακή. Και είχαν την εξής διάρθρωση η τάφη. Ήταν χωρισμένη μέσα, κάτι, πολλάκους, έτσι. Σε οριζόντια κομμάτια, σε κάθε τα άλλα κομμάτια, και πάνω υπήρχε και ένα οριζόντιο. Και έχει διαπιστώσει ότι όσο βάζαν τα σώματα μέσα τη οικογένεια, και πήγαιναν να ανοίξουν τον τάφο πριν λιώσει το. Όσο υπήρχαν ακόμα σάρκες, πριν δηλαδή διαλυθεί, το τιμούσαν και βάζανε προσφορές. Με το που αποσαρκώνονταν εντελώς και πέραν μόνο τα κόκκαλα, τα μαζέρω και τα πετούσαν στο πίσω μέρος και δεν είναι. Που σημαίνει ότι είχαν την αντίληψη ότι όσο υπάρχουν σάρκες πάνω στο σώμα, δηλαδή όσο έχει την εξωτερική μορφή ανθρώπου, η ψυχή είναι ακόμα μέσα, όταν όμως μείνει και το κόκκαλο, η ψυχή έχει φύγει, άρα είναι κάτι ανάξιο λόγο. Κάτι τέτοιο κάνουμε κι εμείς σήμερα, διότι ανοίγουμε τους τάφους, βγάζουμε τα κόκκαλα, μόνο που δεν τα πετάμε εμείς, αλλά έχουμε την αντίληψη ότι δεν είναι πια ο ανθρώπος μας, είναι τα τελευταία κατάλοιπα του ανθρώπου. Κατά τον χριστιανισμό δεν υπάρχει τέτοιο κατάρρευση. Απλώς επειδή το σώμα είναι ψυχή, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είπε ο χριστιανισμό, πρέπει να του δείχνουμε και αντίστοιχο σεβασμό. Γι' αυτό τιμωρείται και ποινικά η ασέβεια προς τους νεκρούς. Δεν μπορείς λοιπόν τον νεκρό να τον βάλεις έτσι για να κάθεις να γελάς. Είσαι υποχρεωμένος τον νεκρό να τον βάλεις με συγκεκριμένο τρόπο, σαν να κοιμάται και λοιπά και λοιπά, μπορείς να του βάλεις μια καραμούζα στο στόμα και να τον διακομωδείς, γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και αυτό τιμωρείται από τον ποινικό νόμο. Η προσβολή μνήμης νεκρού. Δεν μπορείς να του κάνεις οτιδήποτε τον νεκρό και να τον διακομωδείς. Λοιπόν, είναι ιερός ο άνθρωπος και το σώμα. Το θάβουμε και μετά βγάζουμε τα κόκαλά του. Δεν υπάρχει θέμα κατάρας. Κανένα. Αυτά είναι δυσδαιμονίες που έχουν αρχαία προέλευση. Και επίσης τα περιστέλνουμε τα κόκαλα, τα βάζουμε σε ένα σημείο που περιμένω την Δευτέρα παρουσίαση. Τώρα, το θέμα το οποίο πολύ συζητείται τις καύσεις, θεολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει, από ό,τι λέτε να μην έχει Θεός υλικά, να κάνει, αλλά δεν θα βασιστεί στα κόκκαλα βεβαίως. Θεολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα για την Ανάσταση των νεκρών. Στο εξωτερικό, πρέπει να σας πω, στην Αμερική δηλαδή, είναι εδώ και δεκαετίες κοινή πρακτική να γίνεται ορθόδοξη κυρία στους ορθόδοξους δικούς μου. Και μετά να τους πηγαίνουν για αποτέφρωση. Μόνο που ο παπάς δεν ακολουθεί στην αποτέφρωση. Δηλαδή τελειώνει μέσα εκεί, στην εκκλησία, τελειώνει την κυρία, τον παίρνει, αλλά δεν πάει όπως πάει να κάνει την ταφή ο παπάς, δεν πάει στην αποτέφρωση ο παπάς. Δεν ακολουθεί στο κρεματόριο δηλαδή. Όμως, το θέμα του ότι πρέπει να θαυμόμαστε και όχι να κεγόμαστε, είναι θέμα εκκλησιαστικής παραδόσεως, η οποία η ιερά παράδοση, η εκκλησιαστική παράδοση είναι εξίσου ισχυρή με την Αγία Γραφή. Έτσι. Για λόγους λοιπόν παραδόσεως, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να θαύονται και όχι να καίγονται. Και δεν μπορεί να αποφασίσεις να καείς και μετά να έχεις να παίξεις που κάνει και μνημόσυνα. Την παράδοση στο ότι τάφηκε ο Χριστός. Ετάφηκε ο Χριστός. Στο ότι εντάφει ο Χριστός και βεβαίως εάν το σκέβαμε, δεν θα είχαμε και λήψη να γίνουμε. Δεν θα είχαμε και λήψη να γίνουμε. Στο ότι εντάφει ο Χριστός, από εκεί έχει ξεκινήσει η παράδοση, γιατί εντάφει ο Χριστός. Διότι ο Χριστός γεννήθηκε Εβραίος. Ως άνθρωπος, έτσι. Θεός ήταν. Ως Θεός δεν ήταν ούτε Εβραίος ούτε τίποτα. Ως άνθρωπος όμως έγινε Εβραίος. Άρα όταν σταυρώθηκε και πέθανε, εντάφει με τα έθιμα των Εβραίων. Αν είχε επιλέξει ο Θεός στο πλαίσιο της θείας οικονομίας να γεννηθεί Έλληνας, θα είχε καεί.
Α, ούτε εγώ θέλω να πω. Συμφωνώ από γιατί, δεν θες. Από δεν σας το πω αυτό, για να προπαγανδίσω την αποτέχωση των αντίον. Ξέρετε, θα σας πω κάτι και μετά την αποτέχωση. Όταν γίνει αποτέχωση, ξέρετε τι γίνεται μετά. Τα σπάζουμε σπαστήρα τα ούτε. Εγώ δεν θέλω. Τώρα κύριο Πρωτοίστη.